Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 12ο απόγευμα του φετινού Μαρτίου και περίπου η μισή Φίλιος ψάχνει συντρίμια ενός αεροπλάνου που για πέμπτη, συμπληρωμένη πέμπτη μέρα, δεν μπορεί να βρει. Ξεκινάει αμέσως τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Άλυτο το μυστήριο με το αεροπλάνο της Μαλέζιας στις έρευνες 12 χώρες με 42 πλοία και 39 αεροπλάνα. Κανένα αποτέλεσμα. Σκηνικό ρήξης με την Τρόικα ενώ εκπνέει το τελεσίγραφο. Σαμαράς, δεν υποχωρώ, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διατεθεί σε ένστολους, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Με ερωταπαντήσεις μέσω ίντερνετ, οι βασικές θέσεις του Σταύρου Θεοδωράκη. Επίθεση από το ποτάμι σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Απεργίες, αυγά και κυνηγητό στο Κολωνάκι για τη διαθεσιμότητα. Καθηγητές αλυσοδέθηκαν στη Βουλή και καθαρίστριες με σφουγγαρίστρες και κουβάδες στο Υπουργείο Οικονομικών. Και η επιστολή που έστειλαν στο Σούλτς οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του Πασόκ με σφοδρή επίθεση σε Βενιζέλο για την έκθεση σχετικά με την τρύπα στο Ταμείο του Πασόκ. Έχουμε λοιπόν και αυτό το απόγευμα, αν είναι δυνατόν, το ίδιο πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Ιφιλίου που έχουμε από το απόγευμα του Σαββάτου. Το αεροπλάνο της Μαλέζιαν αγνοείται. Και αγνοείται αφού ακόμα δεν έχουν βρεθεί συντρίμια του. Ψάχνουν παντού. Ακούσατε τον αριθμό των χωρών που έχουν εμπλακεί και τον αριθμό των μέσων που έχουν διατεθεί. Μέχρι και μέσω διαδικτύου γίνεται έκκληση με χάρτες ή με ειδικά προγράμματα που υπάρχουν από sites που παρακολουθούν τις πτήσεις των αεροπλάνων για να ψάξουν οι χρήστες μήπως και βρουν κάτι από τα συντρίμια. Αντικρουόμενες δηλώσεις που προκαλούν σύγχυση, νέα στοιχεία που όμως δεν ρίχνουν φως στο μυστήριο της εξαφάνισης του Boeing και έρευνες που πλέον εκτείνονται σε μια περιοχή ως η Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά συνοψίζουν τα όσα συμβαίνουν την πέμπτη μέρα του απόλυτου θρίλερ με το αεροπλάνο των Μαλαισιανών αερογραμμών που αγνοείται από τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Αυτά που λέτε δεν είναι αλήθεια. Είναι σύγχυση αν εσείς θέλετε να φαίνεται σαν σύγχυση. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί και μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που έχουμε. Οι αρχές της Μαλαισίας αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα και προκαλούν αντιδράσεις και οργή στους συγγενείς των επιβατών. Πριν από ένα 24ωρο έγινε λόγος για ίχνος του αεροπλάνου που κατέγραψαν στρατιωτικά ραντάρ στα στενά της Μάλακα για να ακολουθήσει διάψευση, αλλά και ακόμα μια δήλωση που εν μέρει επιβεβαίωνε την αρχική διαρροή για καταγραφή στίγματος λίγη ώρα μετά την τελευταία επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου της Κότα Μπαρού. Χρειαζόμαστε απαντήσεις. Πρέπει να ξέρουμε αν σπαταλήσαμε χρόνο και μέσα ψάχνοντας σε λάθος σημεία. Προσωπικά πιστεύω ότι σπαταλήθηκε πολύτιμος χρόνος εστιάζοντας την τρομοκρατία. Δεν ξέρω αν τα μέσα ενημέρωσης και οι συγγενείς των επιβατών θα μάθουν όλη την αλήθεια σε αυτή την υπόθεση. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η τελευταία επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου έγινε καθώς έμπαινε στον εναέριο χώρο του Βιετνάμ. Εντάξει, καλό βράδυ ήταν τα τελευταία του λόγια. Στη Βόρεια Μαλαισία υπήρξαν μαρτυρίες για ένα αεροπλάνο που πετούσε στα 3.000 πόδια και για ένα φλεγόμενο αντικείμενο στον ουρανό. Μαρτυρίες που πάντως δεν επιβεβαιώνονται επισήμως. Κάπως έτσι, το πάζλ της υπόθεσης βρίσκεται εδώ. Το Boeing με τους 239 επιβάτες ξεκίνησε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής από την Κουάλα Λουμπούρ με κατεύθυνση το Πεκίνο. Μία ώρα αργότερα καταγράφηκε το στίγμα του στον κόλπο της Ταϊλάνδης και στη συνέχεια το ίχνος του χάθηκε. Όπως ισχυρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις της Μαλαισίας, μετά από 45 λεπτά, στρατιωτικά ραντάρ το εντόπισαν 200 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του νησιού Πενάνγκ, κοντά στα στενά της Μάλακα. Ο αναμεταδότης απενεργοποιείται μόνο εσκεμμένα. Εάν το έκανε κάποιος στο πιλωτήριο, το έκανε με σκοπό να αποκρύψει την πορεία του αεροσκάφους. Μπήκε κάποιος και διέταξε την απενεργοποίησή του για να κάνει αναστροφή το αεροπλάνο, ή μήπως το έκανε κάποιος εκ των κυβερνητών. Και ενώ η Μαλαισιανή αστυνομία φτιάχνει τα ψυχολογικά προφίλ των επιβατών και του πληρώματος του πολυσυζητημένου Boeing, που εδώ το βλέπουμε να προσγειώνεται σε ένα από τα τελευταία του ταξίδια στο Λος Άντζελες, ο διευθυντής της CIA δήλωσε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
ακόμα και εκείνο της τρομοκρατίας, διαφωνώντας έτσι ανοιχτά με τον διευθυντή της Ιντερπόλ, που είχε πει νωρίτερα ότι όσο περισσότερα μαθαίνουν οι αρχές, τόσο απομακρύνεται η πιθανότητα μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Το μυστήριο παραμένει και είναι ανησυχητικό. Μέχρι να βρούμε το αεροσκάφος, κάνουμε μια σειρά από αναλύσεις και για την ώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος. Σε ό,τι αφορά τις έρευνες, έχουν επεκταθεί σε 27.000 τετραγωνικά ναυτικά μίλια, τα οποία εκτενίζουν συνολικά δυνάμεις από 12 χώρες με 42 πλοία και 39 αεροσκάφη. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί αρχικά στη θαλάσσια περιοχή που βλέπετε. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν στη χερσαία έκταση της Μαλαισίας που είναι τονισμένη και πλέον επεκτείνονται πέρα από τα στενά της Μάλακα και της θάλασσας Ανταμάν, δηλαδή στον κόλπο της Βεγγάλης και στον Ινδικό ωκεανό. Μέσα σε όλα, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο συγκυβερνήτης της μοιραίας πτήσης είχε καλέσει στο πιλωτήριο όμορφες γυναίκες το 2011 και μαζί με τον πιλότο κάπνιζαν, κουβέντιαζαν και έβγαζαν φωτογραφίες όχι για λίγα λεπτά, αλλά σχεδόν σε όλο το ταξίδι. Η μία από τις δύο κοπέλες μίλησε για το θέμα στην τηλεόραση. Επιβιβαστήκαμε μαζί με όλους τους επιβάτες και καθίσαμε στις θέσεις μας. Λίγο αργότερα ήρθε η αεροσυνοδός και ρώτησε αν θα θέλαμε να δούμε το πιλωτήριο. Είπαμε ναι και κάπως έτσι περάσαμε το υπόλοιπο της πτήσης εκεί μέσα. Η αεροπορική εταιρεία που καθημερινά βομβαρδίζεται από τηλεφωνήματα συγγενών που ζητούν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, υποστηρίζει ότι δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι μέλη του πληρώματος ευθύνονται για την εξαφάνιση του αεροσκάφους. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης και τον Γιώργο Φελίδη. Ένα ακόμα απόγευμα, το τρίτο στη σειρά. Να πω μια λεπτομέρεια, Γιώργο, και να αρχίσεις να μας λες τα τελευταία νέα. Έχει νυχτώσει. Είναι μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα πια εκεί. Άρα, στην ουσία είναι πολύ δύσκολο η νύχτα να φέρει αποτέλεσμα. Άρα, μιλάμε για τουλάχιστον άλλες 6-7 ώρες αγωνίας. Για πες μας τώρα, γιατί είχες και μια συνέντευξη που παρακολούθησες πριν από λίγο. Ακριβώς. Στη συνέντευξη που δώσανε ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας αλλά και ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας αυτής, είπαν τα εξής. Ότι υπάρχει ένα ίχνος. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό το αεροσκάφος, το στίγμα που δίνει ο πομποδέκτης από το αεροσκάφος. Υπάρχει ένα ίχνος, μια καταγραφή ενός ίχνους στις 45 λεπτά μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους σε στρατιωτικό ραντάρ. Αυτό το πρωτογενές στοιχείο, όπως το αποκάλεσε ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, θα πρέπει να αναλυθεί, να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία για να δουν εάν όντως ανήκει στην πτήση ΜΗΙΤΑ 370. Από ειδικούς, τους οποίους σήμερα είναι το σημάδι που φαίνεται στο χάρτη αριστερά, αλλά το ερώτημα είναι αν αυτό το ίχνος δίνει κάποια στοιχεία, Γιώργο, αν ανακοίνωσε δηλαδή ο υπουργός τους, αν δίνει στοιχεία για παράδειγμα για το ύψος, για οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι η πορεία του αεροπλάνου, εδώ είναι η τελευταία επικοινωνία. Ακριβώς. Και το ίχνος που μας λες, θα το δούμε τώρα, είναι εδώ. Εδώ μας κάνουμε και ένα πόσο στο βίντεο, αλλά το λέμε δύο μέρες τώρα, μας ανακοινώνουν επίσημα σήμερα ότι δεν είναι σίγουροι ότι είναι ίχνος από το αγνοούμενο αεροπλάνο. Από το αεροσκάφος αυτό καθ' αυτό. Χρησιμοποίησε την λατινική έκφραση per se, from the aircraft per se, δηλαδή από αυτό καθ' αυτό το αεροσκάφος. Τώρα, είναι τέτοια η σύγχυση, Νίκο, και βέβαια το δείχνει το γεγονός ότι σήμερα είχαμε δύο πολύ μεγάλα κράτη, την Ινδία και την Ινδονησία, να παίρνουν μέρος πλέον στις έρευνες. Όπου, όπως πολύ σωστά είπε στο βίντεο, η έκταση που ερευνάται αυτή τη στιγμή είναι μια έκταση όση η Μεγάλη Βρετανία. Μια θαλάσσια και χερσαία περιοχή όση η Μεγάλη Βρετανία. Και χαρακτηριστικό της σύγχυσης που επικρατεί είναι ότι και η παραμικρή αναφορά υπήρξε σήμερα το μεσημέρι, μια αναφορά από έναν Βιετναμέζο εργαζόμενο σε πλωτή εξέδρα άντληση πετρελαίου, ότι είδε, λέει, το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο ένα φλεγόμενο αντικείμενο, αλλά σε περιοχή που είναι τελείως στην άλλη κατεύθυνση. Όπως βλέπουμε εδώ στο χάρτη μας, είναι εκεί που είναι το ένα και είναι προς τα δεξιά σου, Νίκο. Προς είναι την Αυστραλία στην ουσία, δηλαδή. Όχι, προς την θάλασσα, την νότια Συνική θάλασσα, ναι. Δηλαδή. Και έσπευσαν αμέσως βιετναμέζικα πλοία στην περιοχή για να κάνουν και εκεί έρευνες. Τώρα, βλέπουμε τις περιοχές που γίνονται οι έρευνες. Η περιοχή στο νούμερο 1 είναι εκεί που αρχικά έγιναν οι έρευνες, το τελευταίο δεδομένο στίγμα του αεροπλάνου. Ακριβώς. Μετά πήγαν πάνω από περιοχές οι οποίες δεν είναι θαλάσσιες. Όχι. Τις άρρωσαν και είπαν ότι δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Και στη θάλασσα πια επεκτείνεται πάρα πολύ η ακτίνα των ερευνών, ακριβώς, η γραμμή, γιατί δεν μιλάμε για κύκλο. Γιατί μιλάμε για ρεύματα, αν υπάρχουν κάπου συντρίμια
περιοχή έχει κάποια πολύ ισχυρά ρεύματα, αλλά με πολύ συγκεκριμένη πορεία που θα οδηγούσαν τα συντρίμια γρήγορα μακριά. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Να δούμε τώρα, Γιώργο, θα πει κανείς πόσο σημασία έχει. Το ίδιο το αεροπλάνο. Σε μία από τις τελευταίες πτήσεις που έκανε, τέλος πάντων μία από τις πρόσφατες, είναι στο Λος Άντζελες. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ομάδα των ανθρώπων οι οποίοι στείνονται στις άκρες των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης και βιντεοσκοπούν αεροπλάνα. Εδώ λοιπόν φαίνεται το αεροπλάνο που αγνοείται. Σημειώνουμε ότι είναι ένα αεροπλάνο που είχε και ένα ατύχημα στο φτερό. Πριν από δεξιό ακραίο φτερό. Πριν από αρκετό καιρό και αρκετό που καιρό. Μετά από τον 9 Αυγούστου του 2012 είχε υποστεί απόξεση το ακραίο φτερό του, το δεξιό, όταν τροχιοδρομούσε στο αεροδρόμιο της Σανγκάης και έξισε άλλο αεροσκάφος των κινέζικων αερογραμμών. Πετούσε όμως 1,5 χρόνο χωρίς να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα ή να μην σημαίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το αεροπλάνο, το ασφαλές, το 777, το υπερσύγχρονο κλπ. Κλπ. Να δούμε μερικά ακόμα πράγματα που έχουμε ετοιμάσει, δηλαδή φωτογραφίες και κάποια στοιχεία. Να προχωρήσουμε. Ωραία. Είναι αυτό που παρακολουθούσαμε και χθες με το εσωτερικό, με το cockpit. Και κυρίως να επιστρέψουμε στο θέμα των χαρτών. Γιατί θα ζητήσω την βοήθεια του κυρίου Βασιλόπουλου, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Κύριε Βασιλόπουλε, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Κωνσταντινίδης. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κωνσταντινίδη για να δούμε ραντάρ. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να σηκωθείτε και να έρθετε εδώ δίπλα μου. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει εργαστεί σε υπηρεσίες ραντάρ και υπηρεσίες μάλιστα σαν αυτή, αν το έχω καταλάβει σωστά, που έλαβε το τελευταίο στίγμα, αυτό που ψάχνουμε να δούμε αν είναι από το αεροπλάνο ή όχι. Στρατιωτικά ραντάρ. Όχι, σε πολιτικά ραντάρ. Θα σας πω όμως, γιατί η πολιτική αεροπορία έχει και πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ραντάρ. Τα πρωτεύοντα είναι αυτά τα ραντάρ που λένε στρατιωτικά ραντάρ, που πιάνει ένα στόχο ανεξάρτητα από το αν εκπέμπει το σήμα του ή αν δεν το εκπέμπει το σήμα του. Οι πολιτικές αεροπορίες όλο τον κόσμο αυτό που βασικά χρησιμοποιούν είναι τα δευτερεύοντα ραντάρ. Δηλαδή το αεροπλάνο έχει έναν πομπό που απαντάει στην ερώτηση του ραντάρ και του λέει εδώ είμαι. Δίνει το χαρακτηριστικό του και έτσι το βλέπω. Από αυτή λοιπόν την όλη ιστορία που μέχρι τώρα ξέρουμε, ό,τι ξέρουμε ή ό,τι δεν ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, πού πάει το μυαλό σας, τι μπορεί να έχει γίνει? Το μυαλό, όλος ο κόσμος το ψάχνει. Δεν είναι το δικό μου το μυαλό που πάει. Θα ξέρουμε τι έγινε όταν το βρούμε. Καλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες που να... Δώστε μου μια απάντηση που κάτι να έχει να μας πει, γιατί αυτό... Ναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι κάτι συνέβη ξαφνικά στο αεροπλάνο, στο ύψος αυτό που ήταν, στα 35.000 πόδια, το οποίο πιθανό να είναι καταστροφικό για το αεροπλάνο. Ναι. Να βλέπουμε την εικόνα και βλέπουμε την πορεία που έχει πάρει το αεροπλάνο πετώντας προς Πεκίνο, όσο η διαδρομή του είναι καταγεγραμμένη από αυτά τα ραντάρ. Μέχρι τότε είναι όλα φυσιολογικά. Ο κυβερνήτης μιλά με τον πύργο ελέγχου, ναι, δεν αναφέρει κανένα πρόβλημα και είναι μια πτήση ρουτίνας η οποία εξελίσσεται και υπό άριστες καιρικές συνθήκες. Εκεί όμως, στο σημείο που τώρα βρισκόμαστε, εκεί που σταματάει, ναι, το αεροπλάνο, συμβαίνει κάτι το οποίο ίσως είναι και το μόνο σταθερό πράγμα που έχουμε μέχρι τώρα. Ναι. Σταματάει να εκπέμπει σήμα το αεροπλάνο. Τι μπορεί να έχει γίνει, πότε σταματάει αυτό αυτή η εκπομπή? Αυτό σημαίνει ότι έγινε κάποιο καταστροφικό γεγονός. Μια έκρηξη. Έτσι, μια έκρηξη, και αυτό διέλυσε αεροπλάνο. Μια πίθανη περίπτωση είναι ο ίδιος ο κυβερνήτης να έκλεισε το τρασπόντερ, άρα να μην δείχνει, που δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάμε σε πράγματα, δεν μπορούμε ακόμα να καταλήξουμε τι έχει γίνει με το αεροπλάνο. Δεν έχει λογική να κλείσει ο τρασπόντερ και να κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε κάποιος να κάνει υποθέσεις ότι κάποιοι τρομοκράτες τον μπήκαν και του είπαν και λοιπά. Να ρωτήσω μια λεπτομέρεια. Έχει όμως μετά από 4 μέρες αυτοί θα είχαν ανακοινώσει για ποιο λόγο το κάνανε ή που βρίσκονταν. Ακόμα και αν λοιπόν ένας πιλότος ή ένας τρομοκράτης κλείσει αυτό το τρασπόντερ και σταματήσει η εκπομπή σήματος. Ραντάρ άλλα, υπάρχουν στρατιωτικά, δορυφόροι, ό,τι άλλο, δεν θα έπρεπε να πιάσουν σήμα. Υπάρχουν ραντάρ σήμα και στρατιωτικά και πολιτικά που βλέπουν τα αεροπλάνα πλέον σαν στόχο. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του πάνω, γιατί όπως είδατε σε αυτήν εδώ την πτήση, το αεροπλάνο εκπέμπει το χαρακτηριστικό του και έχει ποιο νούμερο είναι, σε ποιο ύψος είναι όλα. Άρα τότε το αν το αεροπλάνο από εδώ, που είναι το τελευταίο γνωστό του καταγεγραμμένο ίχνος, συνέχιζε να πετάει, δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο κάπου να το βλέπουν ή κάπου να το βρουν αργότερα στην έρευνα? Ένα πρωτεύουσα ραντάρ βλέπει ένα στόχο, αλλά δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποιος είναι αυτός ο στόχος. Γι' αυτό και μιλάνε τώρα στη συνέντευξη που δώσανε για πιθανός
στόχος να είναι το αεροπλάνο αυτό. Δεν έχει χαρακτηριστικά πάνω. Πώς εξηγείται να βλέπουν το ίχνος μόνο εδώ, αυτό το ίχνος που διερευνούν τώρα, και να μην υπάρχει σε όλη αυτή τη διαδρομή? Εξαρτάται από τη διάταξη των ραντάρ που έχουν στη Μαλαισία. Αχα. Δηλαδή το πού θα είναι τα ραντάρ αυτά. Άρα έτσι, θα μπορούσε αν, δηλαδή, να είναι. Αν ήταν τα ραντάρ από τη δυτική πλευρά του νησιού και πράγματι είδαν ένα στόχο, το εντοπίσανε και είπαν ότι εκεί πέρα υπάρχει αεροσκάφος. Πιθανό να είναι αυτό το αεροσκάφος. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα δηλαδή, προσπαθώ να βάλω κάποια από όσα υποθέτουμε σε μια σειρά, αλλά είναι υποθέσεις. Ή έχει γίνει μια έκρηξη εδώ και έχουν κλείσει το τρανσπόρτερ και ό,τι τέλος πάντων άλλο υπάρχει, ή σίγουρα έχει κλείσει εδώ. Ναι. Ο αναμεταδότης του αεροπλάνου, για άγνωστο λόγο, και το αεροπλάνο έχει συνεχίσει να πετάει για περίπου άλλα 45 λεπτά εδώ. Ναι. Και πάω τώρα στο επόμενο ερώτημα. Αν υποθέσουμε ότι εδώ είναι σήμα του αεροπλάνου, αν αναγνωριστεί ως η πτήση που αγνοείται, γιατί εκπέμπει ένα σήμα εδώ και μετά χάνεται? Δηλαδή, είπατε για τη διάταξη των ραντάρ. Ας πούμε ότι το πιάνουν από εδώ και πέρα. Δεν εκπέμπει σήμα το αεροπλάνο. Αλλά τα ραντάρ βλέπουν στην οθόνη τους ένα ίχνος το οποίο το ακολουθούν. Mm-hmm. Και ανάλογα το ύψος που θα είναι, γιατί έχουν μια κλίση τα ραντάρ, αν είναι πολύ χαμηλά δεν μπορώ να το δω. Εδώ μας λένε όμως ότι βλέπουν το ίχνος και μετά χάνεται αμέσως. Δεν είναι πολύ περίεργο? Είναι περίεργο αυτό. Γι' αυτό και μέχρι τώρα, 4 μέρες, δεν μπορούμε να βρούμε το αεροσκάφος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον κόσμο να έχει χαθεί. Ειδικά με τέτοια δύναμη ερευνών, έτσι. Ναι, δηλαδή με 12 χώρες θα ψάχνουν ένα αεροπλάνο. Υπάρχει μια. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, υποκειμενική, ότι δεν είναι καλά οργανωμένο το σύστημα της διερεύνησης για να βρουν το αεροπλάνο. Η πολιτική της αεροπορία, δεν συνεννοούνται οι υπηρεσίες μεταξύ τους με τον στρατό εν προκειμένου. Είδαμε ότι αργήσαν πολύ. Και αυτά είναι τα σίγουρα δεδομένα που βγάζουμε για τη Μαλαισία. Mm-hmm. Όπως επίσης και ότι όταν μας είπαν ότι μπήκανε δύο επιβάτες οι οποίοι είχαν πλαστά διαβατήρια, δείχνει ένα φάνηκε κενό και εκεί ότι και στο έδαφος υπήρχαν θέματα. Αυτά είναι τα μόνα δεδομένα που έχουμε. Όλα τα άλλα θα τα καταλάβουμε όταν βρεθεί το αεροπλάνο και βρούνε το κουμπί. Ωραία. Πάμε να καθίσουμε για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος ούτως ή άλλως συμμετέχει και στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων. Άρα έχετε κι εσείς και εμπειρία και γνώση τέτοιων καταστάσεων. Θα ρωτήσω το απλοϊκό πρώτα απ' όλα. Μέσα σας, τι πιστεύετε ως πιθανότερο ενδεχόμενο? Κανένα ατύχημα δεν συμβαίνει εντελώς απρόσμενα και χωρίς να υπάρχουν κάποιες συντελέσσες αιτίες. Mm-hmm. Ούτε από ένα λόγο και μοναδικό. Σίγουρα σε όλες τις διερευνήσεις υπάρχουν σωρία παραλήψεων ή παραβάσεων. Επειδή τώρα το ερώτημα είναι συγκεκριμένο και τώρα εδώ ρωτάω απλά. Εσείς μέσα σας, σαν ειδικός, σαν εμπειρογνώμονας, προφανώς έχετε κάποια σενάρια για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Ποιο θεωρείτε πρώτο ως πιθανό? Ό,τι και να πούμε από τα ενδεχόμενα σενάρια, όπου και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε, θα είναι εικασία. Θα είναι εικασία, θα είναι παράτολμο, θα είναι φανταστικό. Την πρώτη εικασία λοιπόν, ποια είναι η πρώτη εικασία? Κάθε σοβαρός αναλυτής δεν μπορεί να κάνει εκ των προτέρων κάποια εκτίμηση και να υιοθετήσει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, αλλά θα σας έλεγα ότι κάθε σοβαρός αναλυτής οφείλει να έχει εικασίες, να έχει σενάρια, για να μπορεί να ψάχνει για το τι κάνει. Αν δεν θέλετε να το πείτε, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τα ενδεχόμενα μπορεί να πω. Ακριβώς, αυτό ρωτάω. Το ατύχημα το συγκεκριμένο, με τα ελάχιστα στοιχεία που έχουμε, μπορεί να πει κανένας με τα βεβαιότητα ότι υπάρχουν τρεις πιθανές εκδοχές. Mm-hmm. Η μία να οφείλεται σε σωρία ανθρωπίνων λαθών. Ναι. Που μέσα σε αυτά μπορεί να σημαίνει να εμπεριέχονται σφάλμα πιλότου, σφάλμα επιβατών, σφάλμα ελέγχου αρχών, σφάλματα ανθρώπινα. Δεν είναι δύσκολο? Εμείς βλέπουμε τώρα το εσωτερικό ενός 777. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς μόνο για σφάλματα των πιλότων, των δύο χειριστών? Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε, δεν έχουμε τίποτα να τους πιέζει, δηλαδή δεν υπάρχει καιρός, δεν υπάρχει κάποια μηχανική βλάβη, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα μέχρι τώρα. Άρα, από τα ελάχιστα που γνωρίζω από την αεροπορία, τα αεροπλάνα και ειδικά αεροπλάνα σαν και αυτό είναι τόσο σύγχρονα, που και το λάθος που μπορεί να κάνει ένας χειριστής έχουν τρόπο να το μαζέψουν. Να το πω απλά. Μην εστιάζουμε το λάθος σε ένα λάθος πιλότου τη στιγμή. Ναι, δηλαδή. Έκανε τη δεδομένη στιγμή. Αλλά τι έχει προηγηθεί πριν φτάσουμε στη στιγμή του ατυχήματος, στη στιγμή που έγινε
το ενδεχόμενο ατύχημα. Καταλαβαίνω. Ας το ονομάσουμε ακόμα έτσι. Δεν μου λύνετε την απορία, γιατί δεν μπορείτε. Όχι, υπάρχει. Ούτε εσείς, ούτε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Να σας πω τις άλλες εκδοχές. Α, να τις πείτε, βεβαίως. Μπορεί να οφείλεται σε μηχανικό πρόβλημα πολύ σοβαρό που προκλήθηκε την δεδομένη στιγμή, είτε από το προκάλεσε κάποιος άνθρωπος, είτε αυτές οι ίδιες οι μηχανές, είτε πρόκειται για τους κινητήρες ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας, κυρίως σε κινητήρες. Ναι, μιλάμε για ένα δικινητήριο αεροπλάνο με δύο κινητήρες Rolls-Royce, γιατί αυτό είναι το εργοστάσιο κατασκευής, οι οποίοι θεωρούνται από τους πιο αξιόπιστους και χωρίς προβλήματα. Και είναι από τους πιο αξιόπιστους, πράγματι. Πάμε όμως με λογική να αποκλείσουμε. Όπως έχετε δίκιο, είπαμε από την αρχή. Εγώ επέμεινα σενάρια. Όλα τα συστήματα είναι διπλά εντωμεταξύ. Δεν είναι μόνο ο κινητήρας που είναι δύο κινητήρες, αλλά και τα συστήματα και τα τρασπόντερ και αυτά όλα είναι διπλά. Κύριε Κωνσταντινίδη, ξέρετε γιατί το λέω και ρωτώ απλοϊκά, επαναλαμβάνω, γιατί δεν είμαι ειδικός, αλλά με μια λογική σειρά, αν πάρει κανείς τα πράγματα. Ή έχουμε κάτι το οποίο προκαλεί την έκρηξη εκεί στο σημείο που έχουμε το τελευταίο στίγμα. Άρα λογικά κάπου εκεί έπρεπε να βρούμε τα συντρίμμια από τις πρώτες ώρες ερευνών. Γιατί κάτι πήγε πολύ στραβά, γιατί οι πιλότοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, γιατί είχαμε τρομοκρατική ενέργεια, βόμβα ή ό,τι άλλο. Ή κάτι κάνει το αεροπλάνο να φύγει πολύ μακριά από την πορεία του, πολύ μακριά, και να συμβεί ό,τι συνέβη σε ένα χώρο που είναι τελείως άγνωστος. Αν όμως είχαμε μηχανική βλάβη, για παράδειγμα, προφανώς θα υπήρχε ένα σήμα εκπομπής ή κάπου σε σχετικά κοντινό διάστημα από αυτό της τελευταίας εκπομπής θα έπρεπε να έχουμε. Δεν αποκλείεται όμως. Το περίεργο είναι ότι δεν έχουν ακόμα πιάσει και την εκπομπή του beacon που έχει, που είναι ό,τι σε περίπτωση ατυχήματος, δηλαδή, για να το εντοπίσουμε. Υπάρχει κι άλλο. Τι? Ένας πομπός που όταν καταστρέφεται κάποιο αεροπλάνο δίνει κάποιο σήμα που βρίσκεται. Άρα έχουμε δύο συστήματα που αυτή τη στιγμή έπρεπε να εκπέμπουν. Το περιβόητο μαύρο κουτί. Αυτό είναι η καταγραφέα πτήσεων. Που έχει αυτή την μπαταρία για 30 ημέρες. Και μας λέτε υπάρχει και ένα δεύτερο μηχάνημα μέσα στο αεροπλάνο που και αυτό δίνει σήμα. Βεβαίως. Ναι, άρα λέει, έχουμε δύο στο σύνολο. Που εντοπίζεται. Που έγινε το ατύχημα. Αυτό όμως γίνεται μετά από συντριβή το αεροσκάφος. Και επαφή με το νερό, νομίζω. Ναι. Είναι και για κάτω από το νερό, είναι και για τη στεριά. Άρα αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λαμβάνουμε δύο σήματα. Ένα σήμα. Ένα σήμα. Αυτό είναι το σήμα. Είναι συνδεδεμένο μαζί με το μαύρο κουτί. Άρα στην ουσία είναι ένα σήμα το οποίο έχει δύο πηγές για να βγει, αν δεν βγει από τη μία, ας πούμε, να βγει από την άλλη. Μία πηγή είναι δύο συσκευές. Η μία είναι που καταγράφει όλα τα δεδομένα της πτήσης. Υπάρχει και ένα recorder που καταγράφει τις ομιλίες μέσα στην καμπίνα. Και αυτό είναι συνδεδεμένο με ένα beacon που αν συντριβεί το αεροσκάφος, δηλαδή από την πρόσκληση, αρχίζει αυτό και εκπέμπει για 30 μέρες, μου φαίνεται, έχει μπαταρία. Για να μην μας πείτε ξανά, επειδή τα έχουμε παρουσιάσει. Την μπαταρία. Ναι, για 30 ημέρες. Έχουμε παρουσιάσει τα δεδομένα. Τότε το μαύρο κουτί έχει, την αντοχή αυτή που έχει, στις πυρκαγιές κλπ. Θα επικαλεστώ την εμπειρία σας από ό,τι έχετε δει από αεροπορικά δυστυχήματα. Πόσο πιθανό είναι ένα μαύρο κουτί που είναι πορτοκαλί, το λέμε πάντα, να μην εκπέμπει σήμα? Αυτό δεν εκπέμπει, ούτε σε αλλιώς. Πόσο πιθανό είναι αυτό, έχει ξανασυμβεί και πόσες φορές? Δεν έχει συμβεί. Στο Μονάχα ήταν ένα ατύχημα της Air France που έγινε πριν το τελευταίο. Εξέπεμπε της Air France. Ήταν στα 5 χιλιόμετρα βάθος, αλλά εξέπεμπε. Όχι από την πρώτη ημέρα. Ναι, ήταν από την τρίτη μέρα και μετά. Ναι. Από την τρίτη μέρα και μετά άρχισε η εκπομπή. Άρα λέτε ότι μπορεί να δούμε κάποια στιγμή. Και το σήμα πιστοποιήθηκε την έκτη μέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για ακαθόριστες αιτίες που δεν μπορούμε να τις. Να πούμε εκ των προτέρων τι πραγματικά σημαίνει. Άρα δεν το ότι δεν έχει εκπέμψει μέχρι σήμερα για 5 μέρες δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί αύριο ή μεθαύριο να έχουμε ένα σήμα. Αν λάβουμε υπόψη μας και το τελευταίο ατύχημα που έχει συμβεί στην Air France. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει ένας άλλος λόγος. Ποιος? Βέβαια, εντελώς υποθετικός. Να μην έχει γίνει μια απότομη συντριβή. Αλλά. Και σε αυτή την περίπτωση την ενεργοποιείται. Δηλαδή να έχει γίνει μια ομαλή προσγείωση. Στη θάλασσα, μια προθαλάσσια. Ναι. Ισχυρίζεται και μετά να βούλιαξε και να μην έχουμε συντρίμια. Αυτά είναι υποθέσεις, βέβαια, έτσι. Σε τέτοιες στιγμές πάντως έχετε δίκιο, γιατί υποθέτουμε και θα σας πω ότι ένας συνάδελφός σας και νομίζω σεβαστός από όλους, ο κύριος Τσολάκης, μας έλεγε τη Δευτέρα ότι όσο δεν βρίσκονται συντρίμια, ο κάθε αναλυτής θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί και το αεροπλάνο να μην έχει πέσει. Προφανώς είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, κανένας μας δεν το έχει στο μυαλό του, αλλά μέχρι να βρεθούν συντρίμια. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Λέω λοιπόν τώρα ότι
το να κάνει ένα αεροπλάνο αυτή την πορεία που περιγράφεται, δηλαδή να φύγει από τα 36-37.000 πόδια, γιατί ήταν στα 34, και ναι, με άνοδο για 38. Άρα να κάνει όλη αυτή τη βουτιά προς τα κάτω. Να μην προλάβει να στείλει ένα μήνυμα, ένα SOS, έστω και αν έχει blackout. Ακόμα και οι επιβάτες με κινητά τηλέφωνα έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, ναι, και το βέβαια, ξέρουμε. Ναι, αν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όσο κατεβαίνεις, πιάνουν πιο εύκολα. Ναι. Γιατί δεν είσαι πια στα 37.000 πόδια, ναι, είσαι στα 2, 3, ναι, 4, ναι, αλλά είναι πόδια κλειστά. Θα πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που λέτε προφανώς είναι μια σοβαρή υπόθεση εργασίας, αλλά από την άλλη μεριά έχει αρκετά άλλα. Λοιπόν, μην κάνουμε άλλη διερεύνηση. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να λυθεί το μυστήριο. Όχι, εμείς θέλουμε να πούμε ότι παρά τα παρά το μυστήριο του ατυχήματος του συγκεκριμένου, είναι θέμα χρόνου. Και να λυθεί. Και θα γίνουμε σοφότεροι και ασφαλέστεροι στις επόμενες πτήσεις. Το είναι αλήθεια, γιατί σημαίνει σε κάθε αεροπορικό δυστύχημα. Το αεροπλάνο παραμένει ένα από τα ασφαλέστερα μέσα. Συμφωνούμε όλοι και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να γίνει. Αυτό πρέπει να περνάει στον κόσμο. Να ευχηθούμε το συντομότερο να βρεθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις. Και να, γιατί μαζί με τους ανθρώπους που έχουν τους δικούς τους αγνοούμενους, συμπάσχουμε κι εμείς και πραγματικά γονιούμε το συντομότερο να εντοπιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα καλησπερίσω την Ελένη Γαλογεροπούλου, τον Τάκη Χατζή και τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο για να έρθουμε στα δικά μας και να τα ανοίξουμε με πρώτο θέμα αυτές τις κινητοποιήσεις σήμερα στην Αθήνα. Μέρα απεργίας. Απεργίας στο δημόσιο με μικρή συμμετοχή από την ΑΔΔ. Απ' την άλλη μεριά όμως με πολύ πόνο από κάποιους που διαδηλώνουν. Από τις καθαρίστριες που είναι εκεί, με μεγάλη αγωνία από τους καθηγητές που αλυσοδέθηκαν, από τους μικροομολογιούχους. Την ντροπή για την Ελλάδα, αυτή που υπάρχει, με τους ανθρώπους που έχασαν την αποταμίευσή τους. Να δούμε το βίντεο και μετά να σχολιάσουμε. Άρα, να φύγει η χολέρα! Θα τους γκρεμίσουμε με μια κλωτσιά. Αυγά! Πάρτε αυγά! Τα ψέματα για την κυβέρνηση έχουν τελειώσει. Μας έχουν διαλύσει. Φουντώνουν οι κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων εναντία στο μέτρο της διαθεσιμότητας και των μαζικών απολύσεων, καθώς μαζί με τη δουλειά τους εμφανίζονται να χάνουν και τη γη κάτω από τα πόδια τους. Έτσι όπως κάνουν το Σύνταγμα, μόνο αυγά τους αξίζουν. Το μενού των κινητοποιήσεων ιδιαίτερα πλούσιο, καθώς περιέλαμβανε αυγοπόλεμο έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υψωμένα σκουπόξυλα με φόντο το Υπουργείο Οικονομικών. Αλυσοδεμένους καθηγητές στα κάγκελα της Βουλής. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Και κυνηγητό των ΜΑΤ με τους διαδηλωτές στα στενά του Κολονακίου. Με τον χρόνο να εκνέει πια για τους εργαζόμενους του δημοσίου, περίπου 100 καθαρίστριες συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών και απέκλεισαν με κουβάδες και σφουγγαρίστρες την είσοδο του Υπουργείου, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή για να συμπαρασταθούν στους καθηγητές. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, αποφάσισαν να λυσοδεθούν στα κάγκελα μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ένας τρόπος να διαμαρτυρηθούμε για τα δεσμά στα οποία μας έχουν βάλει αυτούς τους 8 μήνες κάποιοι από εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες μας. Φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε στην απόλυσή μας. Σε 5 μέρες απολυόμαστε και δεν νοιάζεται κανείς για μας. Στο μεταξύ, άνθρωποι που έχασαν από τη μία στιγμή στην άλλη τις περιουσίες τους, έχοντας επενδύσεις σε ομόλογα που ξαφνικά κουρεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφού εκτόξευσαν αυγά, όταν τους τελείωσαν, πέταξαν ακόμα και τις θήκες τους. Την ίδια ώρα, τα μέλη της ΟΛΜΕ και της ΠΟΕΟΤΑ έπαιζαν κλεφτοπόλεμο στα στενά του Κολονακίου με τους άνδρες των ΜΑΤ.
Οι διαδηλωτές, αφού δεν κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειόσπινο εδώ στα Δίου για να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Σύνταγμα, ευνηδιαστικά αποφάσισαν να κάνουν παράκαμψη μέσω κολονακίου. Με τους αστυνομικούς να τρέχουν για να τους αποκλείσουν και τους κατοίκους να παρακολουθούν από τα μπαλκόνια τους το κυνηγητό. Επίσης, η ΑΔΔΗ εξήγηλε νέα 48 ώρες απεργία για την 4η 19 Μαρτίου και την 5η 20 Μαρτίου αντίστοιχα. Προστίθενται στην κουβέντα μας ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο Χρήστος Κούτρας και ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόδρομε, θα ξεκινήσω από σένα. Έχουμε από τη μια το σκηνικό της έντασης και μια γερή κόντρα στη Βουλή ανάμεσα στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και τον κύριο Λαφαζάνη από το ΣΥΡΙΖΑ. Και απ' την άλλη, τα μεγάλα ερωτηματικά. Τι θα γίνει με αυτούς που βγαίνουν σε διαθεσιμότητα, τι θα γίνει με το πλεώνασμα. Τα δύο καυτά θέματα της μέρας. Λοιπόν, ξεκινάω από την κόντρα στη Βουλή. Είναι η συζήτηση που γίνεται και αφορά και την διαθεσιμότητα και γενικά την κατάργηση κυρίως οργανισμών. Mm-hmm. Για την κατάργηση των οργανισμών, των οποίων ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ωστόσο, προσπαθεί το κράτος, το Υπουργείο, να συμμαζέψει δαπάνες που υπάρχουν στον χώρο. Ο κύριος Λαφαζάνης είπε στον κύριο Μητσοτάκη ότι είσαι υπάλληλος της Τρόικας. Ενώ θέλω να σταθώ περισσότερο στη δήλωση που έκανε ο κύριος Στρατούλης, ότι όσοι και αν φύγουν, όσοι και αν απολυθούν, θα τους προσλάβουμε πίσω, είπε ο να δούμε την αντιπαράθεση κύριος Στρατούλης, και υπήρχε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή. Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά για την μορισία στο δημόσιο. Παίρνει τέλος και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε και στο σπίτι τους θα στείλουμε όσους αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίες, αλλά και όσους σιγόνταν την παρανομία. Και δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Μητρόπουλε. Δεν το κάνουμε αυτό, γιατί μας το επιβάλλει η Τρόικα. Ο κύριος Υπουργός μας περνάει για αδαείς και ανέβηκε στο βήμα για να κάνει μαθήματα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πείτε την αλήθεια. Και η αλήθεια στην προκειμένη περίπτωση είναι μία. Φέρατε ένα νομοσχέδιο ως υπάλληλος της Τρόικας, ψάχνοντας να βρείτε στα τυφλά ανθρώπους από το δημόσιο να απολύσετε. Τώρα είναι σοβαρή κουβέντα αυτή. Βαριά λόγια είναι. Τώρα με συγχωρείς. Είναι στη Βουλή αξιωματικοί αντιπολίτευση, θεσμικός πολιτικός παράγοντας, για να κάνουν μια συζήτηση. Και του λέει του Αρουνού ότι είσαι υπάλληλος Τρόικας. Τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί να σταθεί μια συζήτηση επί της ουσίας. Να. Και να πω και κάτι για τις καθαρίσεις, μου τρέπεις. Να το πεις. Κοίταξε, αυτή είναι μια κατηγορία εργαζομένων, η οποία έχει το εξής πρόβλημα. Υπήρξαν ορισμένες εξαιρέσεις, Νίκο, όπου κάποιες εργαζόμενες αυτού του κλάδου έπαιρναν πάρα πολλά λεφτά. Είναι μόνο, αλλά μπορείς να το... Περίμενε να σου πω, περίμενε. Ναι. Ελάχιστες περιπτώσεις είναι αυτές. Πρόσεξε τώρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Είναι, ξέρω εγώ, 50 περιπτώσεις. Ναι. 100 δεν είναι. Από αυτό, αυτή η ιστορία πήρε στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους. Αντί να απολύσουν αυτές τις περιπτώσεις ή να μειώσουν το μισθό αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις και να κρατήσουν τον κόσμο, τους διώχνουν όλους. Εκεί είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Ότι το κάνει οριζόντια, δηλαδή. Έλεγξε το. Ψάχτω λίγο. Εγώ ξέρω σε ποιους οργανισμούς. Ξέρω για τρεις περιπτώσεις, Νίκο, ειλικρινά. Πες μία έτσι για να καταλάβουμε. Στον ΟΠΑΠ, ας πούμε, που ναι. Ήταν με του κράτους, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Ναι. Τώρα δεν είναι, αλλά ήταν όμως. Και τι μισθούς. Το ξέρεις ότι έπαιρνε καθαρίς 120.000 το χρόνο. Το ξέρεις. Ευρώ. Τι. Ρουβλιά. Ναι. Πάρε τον προηγούμενο διοικητή του ΟΠΑΠ που ήταν με της κυβέρνησης και ρώτησε τον. Ας φέρει τις μισθοδοσίες εδώ. 120.000, 180.000. Αυτό πάντως το οποίο το ακούς και λες, αν είναι δυνατόν. Αυτή είναι λίγες περιπτώσεις. Σε όμως, καμία περίπτωση περίμενε. Δεν πρέπει να το κάνουμε προβολή πάνω σε αυτές τις γυναίκες. Ναι, γι' αυτό το λέω. Αυτές τις λίγες περιπτώσεις, τις πολύ λίγες, επαναλαμβάνω, έπρεπε να τις δούνε, να κόψουν αυτούς τους μισθούς, κατάλαβες τους υπέροχους, και να κρατήσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους στη δουλειά τους. Να ότι μην τους διώξουν. Λέω ότι φτάνανε δηλαδή. Πολλοί είναι που διαμαρτύρονται. Η ματιά μας πρώτα σταματάει σε αυτές τις γυναίκες. Στη δύσκολη ηλικία, στα 45, στα 50, τη δύσκολη ηλικία ενώ για να βρουν άλλη δουλειά. Να πάει η δουλειά. Που να προσφέρουν βρει. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Όπως πολλά άλλα. Αν προσπεράσει τη στοιχεία του ανθρώπου που γίνεται να προσπεράσουμε όλοι. Θέλω να πάμε στα πολιτικά. Αν κάποιο του έδινε. Κάποιο του έδινε του μισθού. Ναι, όπου και φαντάζομαι δεν του έδινε. Είναι καιρό. Ελένη, μία κουβέντα για να πάμε στο βίντεο. Να την πει. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που είπε ο κύριος Λαφαζάνης ήταν λίγα.
μπροστά σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Η κυβέρνηση υποτίθεται θα τους έβαζε σε άλλους οργανισμούς, θα τους μετέθετε σε άλλους οργανισμούς και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο μετέωροι, είναι με το ένα πόδι χωρίς δουλειά, δηλαδή ενδυνάμει άνεργοι. Άρα ο κύριος Λαφαζάνης θα είπε πάρα πολύ ωραία στον κύριο Μητσοτάκη και θεωρώ ότι του είπε και πάρα πολύ λίγα. Γιατί τον επόμενο μήνα, σε δύο μήνες, θα δούμε και πάλι ότι τα ποσοστά της ανεργίας θα έχουν ανέβει περισσότερο. Πάμε στα πολιτικά για να συζητήσουμε για αυτούς τους δύο μήνες. Γιατί σε δύο μήνες έχουμε εκλογές. Και αυτές οι εκλογές είναι αρκετά κρίσιμες και έτσι όπως το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται, θα δούμε τι μπορεί να βγάλει η κάλπη. Γιατί μοιάζει όλα να μπορούν να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Να δούμε λοιπόν πρώτα το βίντεο, κυρίως με εξελίξεις από το ποτάμι που είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Και να μας πει και ο Αντώνης αμέσως μετά, ως συνεργάτης του Πρόταγκον, όχι ποταμίσιος, τις δικές του εκτιμήσεις. Κοντά είναι, στο... Στην Όχθη. Στην Παρόχθιος. Για να δούμε το βίντεο πρώτα. Με 37 ερωτοαπαντήσεις που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, ο Σταύρος Θοδωράκης παρουσίασε τις βασικές θέσεις του ποταμιού για την οικονομία, το δημόσιο, αλλά και θέματα ταμπού για την ελληνική κοινωνία, χωρίς ωστόσο να ικανοποιήσει τους επικριτές του. Για το δημόσιο χρέος της χώρας, το ποτάμι ζητά ό,τι περίπου αναφέρουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Μείωση επιτοκίων δηλαδή και επιμήκυνση αποπληρωμής. Δεν ζητά κούρεμα, αλλά διαπραγμάτευση του χρέους όταν η ελληνική οικονομία γίνει πιο ισχυρή. Το ποτάμι παραδέχεται πως δεν είναι εύκολο να μειωθούν αισθητά σήμερα οι φόροι και προτείνουν την κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών και των φορολογικών προνομίων, αλλά και τη φορολόγηση όλων των εισοδημάτων με μία κλίμακα. Η τόνωση του ιδιωτικού τομέα είναι για το ποτάμι η μόνη πραγματική λύση για να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Προτείνουν την άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την επιδότηση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ και την επιμήκυνση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας από ένα σήμερα στα δύο χρόνια. Χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν κάποια κοστολογημένη μελέτη. Το μνημόνιο ή το δίλημα δεξιά ή αριστερά, το οποίο έχει να κάνει με το. Πώς θα διανέμουμε, ας το πούμε, τον πλούτο. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι πώς θα τον παράξουμε τον πλούτο. Το ποτάμι διευκρίνησε πως δεν θα κατεβάσει υποψηφίους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και επανέλαβε πως προτιμά ολιγομελείς κυβερνήσεις με τη συμμετοχή μέχρι 20 υπουργών και πιθανούς μόνιμους υφυπουργούς, 200 βουλευτές και εκλογές κάθε 4 χρόνια με νόμο. Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις του ποταμιού για την ανακούφιση όσων επλήγησαν από την κρίση. Προτείνει σχολικά γεύματα στα δημοτικά, είτε δωρεάν είτε μέχρι 50 ευρώ το μήνα, κουπόνι σε όλες τις οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών που θα εξαργυρώνεται σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη στήριξη όλων των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι με υπηρεσίες υγείας και φροντίδας σαν το βοήθεια στο σπίτι. Στηρίζουν τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, ζητούν ίσα δικαιώματα για τις μειονότητες, ενώ τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ με το σύμφωνο συμβίωσης ομοφιλοφίλων. Ο Σταύρος Θοδωράκης δεν άφησε αναπάντητη και την σκληρή κριτική που δέχεται όλες αυτές τις ημέρες από τα υπόλοιπα κόμματα για την απουσία προγράμματος από το ποτάμι. Μπορούν να μας πούν όμως με βάση ποιο πρόγραμμα μπαινόβγαιναν κάποια κόμματα στην κυβέρνηση? Ή θυμάται κανείς τίποτα από τα γαλάζια ζάπια και τα πράσινα λεφτά υπάρχουν? Όλα αυτά ήταν προγράμματα? Ή είναι πρόγραμμα το κοροναγράμματα που παίζουν κάποιοι με το ευρώ ή τη δραχμή? Νομίζω ότι το πρώτο. Και Αντώνη, σε σένα απευθύνομαι ξανά, λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, ως συνεργάτη του Πρόταγκον, του site που γέννησε το ποτάμι και όχι ως υποψήφιο. Θα είσαι άρα, θα συμμετέχεις στο ποτάμι? Όχι. Δεν ετέθη και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς πλησιάζει την πολιτική αν δεν είναι έτοιμος για πολύ βαθύτερα νερά από το ποτάμι. Είναι πολύ βαθύ πράγμα η πολιτική, γιατί αυτά τα οποία βρίσκονται μπροστά μας, αν μου επιτρέψει ένα λεπτό, αυτά που βλέπαμε πριν. Ναι. Που και οι καθαρίστριες έπρεπε να φύγουν από το δημόσιο και οι σχολικοί φύλακες, αλλά επειδή δεν είναι νούμερα, αλλά είναι άνθρωποι, αφού κάνεις αυτό το οποίο έπρεπε, να διώξεις ορισμένους αριθμούς που συμφώνησες, ανακαλύπτεις ότι είναι ανθρώπινη δυστυχία στον δρόμο. Στο πεζοδρόμιο και της Βασιλής Σοφίας, μπροστά από τον Μητσοτάκη του Υπουργείου, και κάτω στη Νίκη, κάτω από τους Τουρνάρα του Υπουργείου. Και όταν το ανακαλύψεις αυτό, παγώνεις. Ναι. Είναι πολύ βαθιά νερά. Άρα το ποτάμι, έτσι όπως το. Έθεσες, σου φαίνεται ρηχό? Όχι, μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, εγώ αν μου επιτρέψει ένα λεπτό να πω μια άλλη δική μου παραβολή για το άλλο το ποτάμι,
το πελώριο ευρύχωρο ποτάμι που πηγαίνει πολύ γρήγορα και που όλοι βλέπουμε ότι στο βάθος έχει καταράκτη και που διάφοροι άλλοι λαοί, όπως οι Γερμανοί, ξέρω κι εγώ, βγαίνουν στη μια όχθη. Κάποιοι άλλοι θέλουν να βγουν, ο δικός μας ο ΣΥΡΙΖΑ, στην άλλη όχθη. Ναι. Κυρίως όμως στην ελληνική πυρόγα, όπως τη χαρακτηρίζω, εμείς τι κάνουμε, κοπανάμε με το κουπί ο ένας τον άλλον. Και βλέπουμε να πλησιάζει ο καταράκτης και συνεχίζουμε να κοπανάμε ο ένας τον άλλον. Η Ελλάδα λοιπόν είναι σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο και εκεί το ποτάμι του Σταύρου του Θεοδωράκη, αυτό το ποτάμι, επεχείρησε να δώσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μεν, αλλά το οποίο δεν πάει αρκετά γρήγορα. Κάτι το τελείως διαφορετικό και καινούριο, τελείως διαφορετικό και καινούριο όμως, όχι αναπαλαίωση τύπου της ελιάς. Και επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή κυρίως και οι πολιτικοί στράφηκαν εναντί του, δηλαδή εναντίον του ελληνικά, είτε με καυστικά σχόλια, είτε με εκδικητική ζήλια και του είπαν πού είναι το πρόγραμμά σου, πού είναι η θέση σου, έβγαλε αυτό το πολύ ευρηματικό μεν κείμενο, που είναι θεσοφανές, παριστάνουν ότι είναι θέσεις, αλλά άμα κανείς τις ξεσκαρτάρει, θα δει ότι στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι, παιδιά, κανείς δεν έχει θέσεις, αλλά όταν λέμε κανείς δεν έχει θέσεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τις θέσεις, και οι θέσεις που υπάρχουν τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε στα πολιτικά κόμματα εξουσίας. Άρα, αφού δεν έχει κανείς, γιατί να έχω εγώ. Οπότε, εγώ τι θα σας δώσω, και το δίνει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, μια γεύση του τι αντιπροσωπεύω. Εντάξει, εδώ πάντως θέλω να πω το εξής, και θα δώσω λόγο και σε σένα, Τάκη, θα ξεκινήσω μάλλον από κάτι. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ζητά κανείς από έναν νέο σχηματισμό, είτε το Θεοδωράκη είτε οποιον άλλον, γιατί θα δούμε κι άλλους και βλέπουμε καθημερινά, είναι όχι το πρόγραμμα με την τελευταία λεπτομέρεια. Σαν τι είσαι. Θέσεις. Να καταλάβουμε τι είσαι. Ειδικά μάλιστα από ένα κόμμα που βγαίνει ο ιδρυτής του στην πρώτη συνέντευξη και λέει: εμείς θα δανειστούμε ιδέες και από την αριστερά και από τη δεξιά. Εκεί η προβολή θέσεων συγκεκριμένων, για να καταλάβω τι λες για τα εθνικά θέματα, για την οικονομία, για τα οικονομικά ζητήματα, είναι επιβεβλημένη. Δεν μπορεί δηλαδή να πεις ότι δεν τα λέω. Διάβασα στο New Post του Τάκη το ένα. Ήταν ευρηματικό. Που, το 878. Ναι, που πήρε τις θέσεις εννοείς. Ναι, πήρε 8 θέσεις από τη δεξιά, 8 θέσεις από τους σοσιαλιστές, 2 θέσεις, 4 από το κέντρο. Ξέρω, κάναμε ένα λογαριασμό να δούμε πού είναι αυτές τις θέσεις. Ο συνάδελφος δηλαδή που έκανε. Εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό, έτσι. Εγώ να σου πω όμως κάτι. Αλλά από την άλλη μεριά, γι' αυτό λέω, θέλει πολύ ξεκαθάρισμα. Έλα, μου δώσει το λόγο. Εγώ θα πω το εξής. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Παπαγιαννίδη σε τίποτα από αυτά που είπε. Σε ό,τι αφορά τις ζήλες και τους δημοσιογράφους τώρα, γιατί σιγά τι αζηλέψουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος γίνεται από ψαράς ψάρια, τον ζηλέψουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για ποιο λόγο. Πάντως ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν οι κριτικές. Όχι, να σας πω κάτι. Ο καθένας παίρνει το βάρος της άποψης. Όχι, γιατί θα σας πω το εξής. Δεν θα περάσει ο κύριος Θεοδωράκης στο πολιτικό σύστημα της χώρας, γιατί σε αυτό θέλει να είναι. Αλλιώς πού να είναι. Σε αυτό δεν θέλει να είναι. Ναι. Κόμμα ιδρύει καταρχήν γι' αυτό, όχι για χιουμοριστικού λόγου. Ακριβώς, ούτε να κάνει εκπομπή θέλει. Θέλει λοιπόν να είναι πολιτικός. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσει τον ελληνικό λαό, για, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι και η δικιά μου γενιά τουλάχιστον, να ξεκαθαρίσει τι είναι. Αυτά τα θολά δεν οδηγούν κατά την κρίση μου, κύριε Παπαγιαννίδη, Νίκο μου, κατά την κρίση μου, δεν οδηγούν τον ελληνικό λαό σε σωστές αποφάσεις. Τον μπερδεύουν, δημιουργούν ζητήματα, έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Ωραία. Αυτά. Άρα δεν μπορεί να μην έρχεται. Ωραία. Με ένα. Με συγχωρείς, Νίκο, να ολοκληρώσω. Ναι. Με αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή 1, 2, 3, 15, 25. Πάω στο πολιτικό θέμα το ευρύτερο τώρα. Γιατί μπορεί κάποιος. Είμαι και δεξιός, είμαι και φιλελεύθερος, είμαι και. Μπορεί κάποιος εύλογα να αναρωτηθεί. Εντάξει, ρε παιδιά, και εσείς τι κάθεστε και συζητάτε τόσο πολύ. Γιατί το αναλύετε το πράγμα τόσο πολύ. Αφήστε το και να δούμε. Αυτό που στην ουσία είναι σαν ερώτημα, και ελάτε να τα αγγίξουμε, γιατί αυτό είναι που ίσως απασχολεί περισσότερο. Όχι μόνο αυτούς που θα ψηφίσουν το ποτάμι, αλλά όλους. Αν το ποτάμι, σαν σχηματισμός, μπορεί να φέρει μια άλλη κατάσταση σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή όχι, είναι. Νίκο, ξέρεις τι θα κάνει το ποτάμι. Κάτσε ένα λεπτό. Περίμενε, παίρνεις αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέλω να πω. Και το είπα από την πρώτη μέρα όταν με ρώτησες. Θέλω να μου το επιτρέψεις, παρακαλώ, θερμά. Αυτή, και σου έφερα το παράδειγμα μιας εφημερίδας, πρώτου θέματος.
αυτός ο πολιτικός σχηματισμός, επειδή ακριβώς έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιέγραψε ο κ. Παπαγιαννίδης, είμαι σίγουρος, Νίκο μου, ότι ελάχιστα θα πάρει από τα άλλα κόμματα. Ας λένε οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση αυτό. Θα πάρει κυρίως από εκείνους τους ανθρώπους που δεν θα πηγαίνανε να ψηφίσουν. Τάκη, είναι η άποψή σου, την έχεις καταθέσει από την πρώτη μέρα. Ναι, εγώ μπαίνω. Γιατί εγώ μπαίνω στο επόμενο. Ωραία, ωραία. Πούμε, εντάξει, αρκετά. Ναι. Εγώ μπαίνω στο παρακάτω και λέω ένα κόμμα καινούριο, το οποίο μπαίνει με μια δυναμική, γιατί είναι το φρέσκο και η κοινωνία έχει ανάγκη τα φρέσκα. Με όλη την ασαφιά του, μπορεί να φέρει εξελίξεις, κάνω υποθέσεις εργασίας, παίρνοντας ένα ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, άρα μειώνοντας τη διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να είναι πρώτο κόμμα με μικρή διαφορά, αλλά πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Οριακά, αλλά έτσι είναι. Μπορεί να φέρει, παρακαλώ, μπορεί να φέρει άλλη ανατροπή. Μπορεί να πάρει από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Μειώνοντας ακόμα παραπάνω το ήδη ελάχιστο ποσοστό του και δημιουργώντας τα προβλήματα που όλοι συζητάμε γύρω από την κυβέρνηση. Από την ηλιά δηλαδή. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι η συζήτηση δεν γίνεται για το Θεοδωράκι. Γίνεται γιατί έχει καταντήσει έτσι το πολιτικό σκηνικό, που ένα τέτοιο θέμα μπορεί να το φέρει πάνω κάτω. Νίκο, με το ΠΑΣΟΚ περί περισσότερο. Μα είναι κατανοητό αυτό. Εάν πάρει από κάποιο κόμμα. Εάν παίρνει από κάποιο κόμμα. Να ακούσουμε λίγο και τον Αντώνη και τους υπόλοιπους. Αλλά δεν νομίζω. Όχι, εγώ δεν διεκδικώ. Όχι, αλλιώ μου άνθρωπο δεν διεκδικώ να καταλάβω. Πριν από όλα, ένα λεπτό. Πρέπει να είμαστε όλοι μας εξαιρετικά σεμνοί. Κάποια στιγμή θα στηθεί το διαφανές δυστυχώς εκείνο κουτί που λέγεται κάλπη. Θα βγει από αυτό κάτι και όλοι το βράδυ. Τα έχουμε να το αναλύουμε. Γύρω από την τηλεόρασή μας θα το αναλύουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Μέχρι τώρα κάνουμε ανάλυση προοπτική. Ναι. Δεύτερον, το ποτάμι σε αυτήν τη δεύτερη φάση του, όπως και στην πρώτη, είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα θέση που κανείς δεν πρόσεξε, ούτε κι εγώ την πρώτη φορά. Είχε μία απολύτως ακραία φιλοευρωπαϊκή θέση. Κανένα κόμμα σήμερα δεν έχει πει ότι το να μιλάς, για παράδειγμα, για αμερικανική διάσταση ή ρωσική διάσταση, αποτελεί ερασιτεχνισμό. Ότι όλα τα πράγματα πρέπει να περνάνε μέσα από την Ευρώπη. Και τώρα, στο καινούριο, στις καινούριες θέσεις ή θεσοειδείς... Το μνημόνιο κρίσης, και σύμβαση... Έτσι, προσοχή. Το γεγονός ότι λέει ότι κάπου εκεί στο 2018 είναι ο ορίζοντας, στον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη επαναδιαπραγμάτευση για το χρέος, είναι μια εξαιρετικά συγκεκριμένη και σημαντική θέση. Δηλαδή στην ουσία. Από πού βγαίνει αυτό το 18, δεν καταλάβαμε όμως. Ναι, ναι, ναι. Το 18 βγαίνει από πού. Τέλειωσε. Μην πάμε σε ερωτήσεις, σας παρακαλώ, γιατί θέλω να ακούσουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιπες θέσεις των κομμάτων βγαίνει από τον αέρα φρέσκο που αποτελεί η πολιτική στην εποχή μας. Το γεγονός όμως ότι λέει ότι θα παίξουμε τη συνέχεια του μνημόνιου που δεν είναι μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση μέχρι το 18 είναι ζαλιστικό για μένα. Αν δεν το θυμόσαστε, το ημερολόγιο το δικό μου λέει ότι είμαστε στο 14. Ότι έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές στο 14, έχουμε εκλογές 14 είναι πολύ σημαντική. Πολύ πράγμα. Πολύ το γεγονός λοιπόν ότι θέτει έτσι τα πράγματα δείχνει ότι λοιπόν έχει κάτι μελετημένο. Από εκεί που θα βγει το πρωτογενές πλεόνασμα. Ελένη, τι λες, το πρωτογενές βγήκε εκεί. Ελένη, τι λες. Δεν βγήκε. Από τον αέρα βγήκε. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέει ο κύριος Παπαγιαννίδης, είναι κάτι συγκεκριμένο. Ωστόσο, κύριε Παπαγιαννίδη, το ποτάμι. Το ακούσαμε και από τον κύριο Δήμου και φυσικά το ακούσαμε και από τον Σταύρο Θεοδωράκη και στις θέσεις που είπε, ότι είναι πεπισμένοι ότι το Μάιο δεν θα υπάρχουν μνημόνια. Δηλαδή, αυτό που δεν το λέει ούτε ο Σαμαράς, το λέει το ποτάμι. Τον τελευταίο καιρό το λέει το πολύ. Ποτάμι. Άρα, εγώ είμαι λίγο δύσπιστη σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα για τα οποία μας μιλάτε κι εσείς, αλλά εσείς τα έχετε διαβάσει. Ελένη, εσύ αποκλείεις το να πάρει το ποτάμι, γιατί εγώ δεν θέλω να μείνουμε μόνο στην κριτική των θέσεων. Όχι, όχι, θα σου πω γι' αυτό. Είναι αδύναμες, ούτως ή άλλως αδιευκρίνιστες εννοώ ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι το ποτάμι όντως θα πάρει κάποια ποσοστά τόσο από το ΠΑΣΟΚ, τόσο από τη ΔΙΜΑΡ, από το ΣΥΡΙΖΑ και, εν πάση περιπτώσει, και από τη δεξαμενή την οποία είπε ο Τάκης, δηλαδή από τους ανθρώπους που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Θέλω να σας ρωτήσω όλους όμως. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά πρώτος, γιατί θα δημιουργήσει μεγάλο πολιτικό γεγονός στη χώρα και μια ιστορική ανατροπή. Το ζητούμενο είναι να μην βγάλει ευρωβουλευτή η ΔΙΜΑΡ, να μην το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπηθεί. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι το Ελένη. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί αν το ζητούμενο ή τα ζητούμενα
Είναι όλα αυτά, ναι, έχει ένα ρόλο. Εάν δεν είναι αυτά, αλλά είναι να μας πείσει ότι είναι ένα νέο πράγμα, ένα φρέσκο πράγμα που θα μας δώσει λύσεις τώρα, όχι. Δεν παίζει. Κατανοητό. Πάντως, θα κάνω μια επισήμανση πηγαίνοντας στον Χρήστο, που είναι ότι ό,τι και αν είναι, θα το έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Δηλαδή, Φανώς. Μην ξεχνάμε κάτι. Αυτό, τη γνώμη μου ναι, ζήτησε. Ναι, ναι, αυτό λέω. Απλώς συμπληρώνω ότι αν το ποτάμι κόψει από τη Δημάρ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από όπου κόψει, θα είναι η απόφαση των πολιτών. Κάποιος δηλαδή που έλεγε θα ψήφιζα ΠΑΣΟΚ και πάει στο ποτάμι, ή κάποιος που θα ψήφιζε Δημάρη ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο ποτάμι. Άρα δεν μπορεί να κατηγορήσει Νίκο, κάποιον. Έτσι ακριβώς είναι ναι. ο ελληνικός. Λέω λαός. Λοιπόν ότι αν και... όμως αυτό φέρει Ελένη. Αν πάρει ένα 2% από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω απολύτως υποθετικά, μειώνει τη διαφορά. Άρα ενδεχομένως έχουμε άλλα δεδομένα Μα από αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε. Αυτό κάτσε. Θέλω να σου αν πω, πάρει ένα 2% από το ΠΑΣΟΚ, κάτσε, Βρελένη μου. Για σένα έχουμε άλλα δεδομένα για την κυβέρνηση. Άρα μπορεί να έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Πόσα τσακατό θα πάρει, 2 από εδώ, 4 από εκεί, 5 από εκεί, 12 θα πάρει. Περιμένετε τις διαπραγματεύσεις. Πόσο ούτε από πού. Μιλάμε για την περασμένη εβδομάδα. Ήδη έχουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα που μπορεί μέσα στη βδομάδα να αλλάξουν πολλά πράγματα. Και όχι το ποτάμι ή το ξεποτάμι. Μπορεί να έχουμε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Μπροστά μας. Συμφωνώ με τον κύριο Παπαγιαννίδη. Θα δούμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να ακούσουμε λίγο, όχι, να ακούσω λίγο τον Χρήστο και να την κάνει τάκι. Θα σου δώσω χρόνο. Πες μας λίγο την αίσθησή σου από το ρεπορτάζ, Χρήστο, και πες μας λίγο για αυτή την επιστολή των εργαζομένων στο ΠΑΣΟΚ. Είναι σοκαριστικό. Καταρχάς, να σας πω λίγο για τις δημοσκοπήσεις που λέγατε πριν αναφορικά με το ποτάμι. Νομίζω ότι θα πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία. Γενικά νομίζω ότι. Τσιμπάει, τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Στην δημοσκόπηση που είχαμε στο νιούς την προηγούμενη εβδομάδα, Συμφωνώ με την ανάλυση του Τάκη. Μια μικρή ροή υπήρχε και από τη Νέα Δημοκρατία, μικρή. Συμφωνώ με την ανάλυση του Τάκη ότι θα δημιουργήσει και πολλοί, θα πάνε νέοι ψηφοφόροι. Διαφωνώ με τον κύριο Παπαγιαννίδη σε αυτό που είπε ότι έπρεπε να φύγουν οι σχολικοί φυλακοί και καθαρίστριες. Πρέπει να φύγουν όσοι δεν γίνεται, αφού αξιολογηθούν και αφού κριθούν οι ανάγκες του δημοσίου. Αυτή είναι εμένα, η δικιά μου τέλος πάντων. Αυτό οδηγεί στο να μην φύγει κανείς ποτέ και τίποτε. Και αυτό που συνέβη δεν είπε ότι έπρεπε να φύγουν οι σχολικοί φυλακοί καθαρίστριες. Αυτό κατάλαβα. Είπα επειδή το άθλιο πολιτικό μας σύστημα μπορεί μόνο να κόβει τους αδύναμους, έκοψε αυτονόητα τους πιο αδύναμους. Αυτό είπα. Και αυτό είναι προσβλητικό για τη δημοκρατία μας. Γεια συνέχισε, Χριστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι αντί να συζητάμε ας πούμε κάποια άλλα θέματα, προφανώς συζητάμε για το ποτάμι, έχει δημιουργήσει αίσθηση και θα ξεκινήσει και τις περιοδίες του κ. Θοδωράκης με, νομίζω θα κάνει κάποιες τολμηρές κινήσεις, δηλαδή για μένα το ανοιχτή συγκέντρωση είναι πολύ τολμηρή κίνηση. Θα την κάνει τελικά. Αν επιτρέψει ο καιρός, μου είπαν εμένα εκεί οι συνεργάτες του, ότι θα την κάνει. Ο καιρός... Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Θα το δούμε. Δεν θα δώσει άλλο για να μην γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση τέλος πάντων. Θα το δούμε λοιπόν. Ωραία. Θα γίνει. Αλλά δεν είναι και. Δηλαδή εντάξει. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα μείνετε λίγο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ζητήσω από όλους να μείνετε για λίγο ακόμα να δούμε το διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο. Μιλάγαμε για το ποτάμι. Μίλαγε ο Χρήστος, έχει πει και ο Τάκης ότι θέλει να κάνει μια ερώτηση. Για το ποτάμι θέλω εγώ. Ναι. Για το ΠΑΣΟΚ. Και να μας πει απλώς ο Χρήστος αυτό για το ΠΑΣΟΚ και την επιστολή. Και να επανέλθουμε μετά. Για πες μας, Χριστό. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι είναι αρκετές ομάδες εργαζομένων του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, ενώ ότι δεν είναι ενιαίοι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα ξέρουμε τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο κ. Αλαγιάννης ήρθε με μια νέα πρόταση στους εργαζόμενους για καταβολή 20% των δουλευμένων τους. Πώς είναι οι απλήρωτοι εργαζόμενοι του ΠΑΣΟΚ? Η τελευταία μέτρηση που είχα, το τελευταία καταγραφή που είχα εγώ ήταν 160 άτομα. Και πόσα συνολικά χρήματα έχουν λαμβάνει? Δεν τον έχω τον αριθμό που έχουν λαμβάνει. Θέλω να πω ότι είναι μισθοί πολλών μηνών από όσο θυμάμαι. Είναι αρκετοί οι μισθοί. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ο κύριος Αλαγιάννης το είχε πει σε μια κεντρική επιτροπή του κόμματος, ότι το μοναδικό έσοδο του κόμματος είναι από τις εισφορές των βουλευτών. Ναι. Η οποία επιχορήγηση, να σημειώσουμε, πηγαίνει στις τράπεζες. Απευθείας για τα δάνεια. Είναι υποθηκευμένη, όχι αυτή, πολύ μεγαλύτερη. Μέχρι το 2017. Μάλιστα.
Μέχρι το 2017 ήταν υποθηκευμένη. Με τα ποσοστά του 40%, ναι, έτσι. Ναι, ακριβώς. Εγώ, λοιπόν, εγώ να πω κάτι γι' αυτό. Και να δούμε την επιστολή πρώτα και να το πει, Στάκη. Να δούμε την επιστολή, λοιπόν, γιατί η επιστολή είναι βαριά. Έχει πολύ, πολύ μομφή και κατά Βενιζέλου. Ναι, είναι και έχει προσωπικές αναφορές. Εδώ λέει ο πρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε ότι μπήκαν εταιρείες για έλεγχο των οικονομικών του κόμματος και όλη η αλήθεια χαλάμψει. Τι φοβήθηκαν και δεν φανερώνουν τα στοιχεία. Πήγαν και αυτά μαζί με τη λίστα Lagarde. Ο διευθυντής Νίκος Αλαγιάννης είναι υπεύθυνος για την κατάσταση του κόμματος, έχει εξαθλιώσει ψυχικά και οικονομικά τους υπαλλήλους. Ο Γιώργος Παπανδρέου, έφτασε το κόμμα στο 12% και πέσανε όλοι πάνω του και τον φάγανε. Εσείς που από το 12% το φτάσατε στο 4%, τι κάθεστε και κάνετε? Όσα χρόνια, όσα χρόνια στο Πασόκ έρχονταν εκατομμύρια, όλοι ήσασταν παρών και κοιτούσατε ποιος θα κλείσει την καλύτερη σουίτα στα ξενοδοχεία από τον άλλον. Μάλιστα. Τι ήθελες να πεις? Καταρχάς, πρέπει να σταματήσει αυτό το βιολί με τις επιχορηγήσεις των κομμάτων μέσω τραπεζών, μάλλον τις δανειοδοτήσεις, έτσι. Γιατί ένα κόμμα μπορεί να έχει σήμερα 40 και ευρώ έχει 3, όπως έχουμε το παράδειγμα του Πασόκ. Αυτό είναι μια πάγια απόψη μου και θέλω να την πω. Επίσης, νομίζω, Νίκο μου, πριν πάω στο ποτάμι, μια λέξη, ότι τον κύριο Βενιζέλο τον έχουν. Το σενάριο είναι έτοιμο. Θα τον δοκιμάσουν στις εκλογές με την Ελιά και από εκεί και πέρα, εάν δεν τα καταφέρει και εκεί, τον ευλέπω να αποχαιρετάει και να βγάλουν μαντήλια στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα για το ποτάμι θέλω να πω το εξής. Εγώ θέλω να μάθω. Έχω πολλές απορίες και δυστυχώς τώρα δεν είναι ο κύριος Παπαγιαννής, δεν το άνθρωπο, θα μου το προσδιοριστεί, δεν είναι εκπρόσωπος. Σε ποια ευρωομάδα αυτό το κόμμα, εάν βγει στη Βουλή, θα ενταχθεί? Είναι μεγάλο ζήτημα. Έχω μια πολύ ευρηματική απάντηση εδώ. Ορίστε. Έχω μια πολύ ευρηματική απάντηση, όχι προς Θεού. Εσείς δεν είστε ο αρχηγός του κόμματος. Όχι, αλλά επειδή το απευθύνεις το ερώτημα, δεν το απευθύνω. Άστο, γιατί νομίζω θα το απολαύσουμε αυτό που θα πει. Έλα, Ντόνι. Πρέπει να δούμε, γιατί έχει θέμα ιδεολογίας εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, αγαπώ πολύ τους θεσμούς, οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι 750 άτομα, έχουν εκπληκτικά γραφεία, έχουν διάφορα ωραία πράγματα. Βαθύτατα πολιτικά ανερμάτιστες οι ομάδες, οι πολιτικές του Ευρωκοινοβουλίου, τις οποίες όλοι προσκυνούμε και σεβόμαστε. Εγώ θα θυμηθώ κάποτε πριν από πολλά πολλά χρόνια, γιατί είμαι μάλλον γεροντότερος από όλους σας, πετούσαμε το αεροπλάνο, το λεγόμενο baby plane, Αθήνα-Στρασβούργο, Στρασβούργο-Αθήνα, τότε πήγαινε κατευθείαν και ήταν στο ίδιο αεροπλάνο μέσα ο καημένος ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, και ο Αλέκος ο Λαβάνος. Ανήκαν και οι δύο στο ίδιο τότε κόμμα, στον ενιαίο συνασπισμό, και κάθονταν με εξαιρετική άνεση, όχι απλώς στα καθίσματά τους. Εντελώς τυχαίο, ένας ήταν πρώτη θέση, ο άλλος πίσω, σε δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Ο ένας ήταν στην ΚΟΥΕ, ο άλλος ήταν στους Σοσιαλιστές. Κανένας δεν το πρόσεξε ιδιαίτερα. Ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης είχε μια εξαιρετικά σαφή πολιτική θέση. Ο Αλέκος επίσης μια εξαιρετικά σαφή. Ο Τάκης το ρωτάει αυτό για τον προσδιορισμό μιας πολιτικής ταυτότητας. Αποτελεί θέμα, αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του ποταμιού, το οποίο οφείλει να δώσει. Αν πάει στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα, θα καταλάβουμε. Αν κινείται προς στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα θα πάει. Στη σοσιαλδημοκρατική ομάδα θα πάει και του εύχομαι να εκλεγούν και ο κύριος Φώτης και το κομμάτι του Βαγγέλη που είναι στην Ελιά και το κομμάτι του μη Βαγγέλη. Πάω στον πρόδρομο, λοιπόν. Εγώ θα πω το εξής. Αυτό το ζήτημα. Το στίγμα είναι αυτό. Το στίγμα του ποταμιού είναι θολό. Το νερό είναι θολό. Δεν βλέπεις κάτω ακόμα. Μπορεί να καθαρίσει. Το θολό αυτό ποτάμι όμως, δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι εκλογικός επιζήμιο αυτό... ή και εποφελές. Έτσι. Είμαστε σε μια εποχή, η οποία είναι αλλιώτικη. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Το κλείνουμε και πάω στον πρόγραμμα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Ηράκλητος. Πάντως λέγανε το ποτάμι πάει προς μια κατεύθυνση. Πάω στον πρόγραμμα. Σας παρακαλώ. Να πεις για το ποτάμι και να πούμε μετά για την ιστορία με το βιβλίο του Κουφοντίνα. Βεβαίως. Απλά επειδή ακούω τόση ώρα που ασκούμε αρκετή κριτική στο ποτάμι, εγώ θα πω ότι όπως το βλέπω τουλάχιστον με τα δικά μου μάτια, ότι στην άκρη του ποταμιού κάθονται πολλοί νέοι, έχουν ήδη βραχεί τα πόδια τους, τους έχει ξυπνήσει και έχουν αρχίσει και ασχολούνται με αυτό. Και γι' αυτό όλο αυτό το θολό νερό που λέμε εμείς τώρα μπορεί σε κάποιους να φαίνεται θολό, σε κάποιους άλλους να μην τους νοιάζει ότι είναι θολό. Γιατί είναι θολή και η κατάσταση, Νίκο, από το μνημόνιο. Αυτό... Δηλαδή, θέλω, από χθες το έλεγα, θεωρώ ότι ο Σαμαράς, ξέρουμε τις ιδέες του, έτσι. Σε καμία περίπτωση ο ίδιος, εάν είχε τη δυνατότητα, δεν θα έβαζε ο κάθε Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας, αυτούς τους φόρους, ας πούμε, στην ακίνητη περιουσία. Οπότε... Το παραδέχονται όλοι ότι είναι τρελό.
Ότι είναι θολό το τοπίο, θέλω να πω για το θολό του πράγματος. Πάμε στον πρόδρομο, πες μας, ολοκλήρωσε τη φράση σου και πάμε στο θέμα Μπακογιάννη. Εντάξει, να φύγουμε από τον ποτάμι, έτσι κι αλλιώς θα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Έχουμε πολύ να ασχοληθούμε μαζί του. Πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα που θα το απαρτίζουν. Ναι. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα διαφημιστικό, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου σήμερα. Που εμφανίζει ένα βιβλίο το οποίο πνίγεται από το αίμα. Το σύνθημα αυτό είναι ότι δεν διαβάζω ματωμένα βιβλία. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε αυτό στο διαδίκτυο, αλλά είναι ουσιαστικά η αντίδραση στο βιβλίο των οίκων του οίκου Λιβάνη για το βιβλίο του Δημήτρη Κουφοντίνα. Μαθαίνω ότι πριν από λίγη ώρα και η κυρία Μπακογιάννη το διακινεί μέσα από το email της, δηλαδή το βίντεο αυτό, και πολλοίς κόσμος που είναι αντίθετος με όλη αυτή την διαδικασία που βλέπουμε τελευταία με το βιβλίο του Δημήτρη Κουφοντίνα που εκδόθηκε από τον Οίκο Λιβάνη. Ουσιαστικά καλεί αυτό το βίντεο να μην το διαβάσουν ο κόσμος. Και να για να κλείσουμε να εδώ αυτό τον κύκλο, υπάρχει και χθες το βράδυ μια εκδήλωση, ένα από τα βιβλιοπολία που έχουν πει ότι δεν θα πουλήσουν αυτό το βιβλίο. Μια δήλωση από τον Κώστα Μπακογιάννη. Κώστα Μπακογιάννη, το γιο του Παύλου Μπακογιάννη. Το γιο του Παύλου, ήταν και η Αλεξία Μπακογιάννη εκεί. Αναφέρθηκαν φυσικά στο βιβλίο. Ήταν και να δούμε τι είπε ο Κώστας Μπακογιάννης. Κάποιοι άνθρωποι παίζουν παιχνίδια πάνω στα φέρετρα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή και θα βρούμε και τον Αντώνη Ατζολέτο από το μεσημέρι. Κατά τη μία είχαμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τους απασχολούσε το θέμα Χρυσή Αυγή, το πώς θα χειριστούν δηλαδή τις αιτήσεις για άρση ασυλίας που έρχονται στην Βουλή. Αντώνη, για πες μας. Ναι, συνεδρίαση κοινοβουλευτική ομάδα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, με μεγάλη πλειοψηφία, να υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Βεβαίως, τόνισαν, Νίκο, πως πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, δηλαδή αύριο η Επιτροπή Διοντολογίας να συνεδριάσει και να είναι παρόντες οι βουλευτές Χρυσής Αυγής που μπορούν να είναι. Αντώνη, παρόντες. Πάμε στα ενδιαφέροντα, γιατί ξέραμε ότι από την πλευρά Γλέζου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και άλλων βουλευτών υπήρχαν ενστάσεις. Ναι, τις προέβαλαν σήμερα. Και σήμερα εκφράστηκαν ενστάσεις. Θα σου έλεγα τέσσερις μέσα στην αίθουσα, δηλαδή από τον κύριο Γλέζο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Μητρόπουλο αλλά και τον κύριο Στάθη Παναγούλη. Mm-hmm. Προβληματισμοί όσον αφορά το σκεπτικό για το πώς πάμε στην άρση ασυλίας. Έκαναν λόγο βουλευτές από ό,τι μαθαίνουμε για το πόρισμα ότι είναι νομικά διάτρητο, ότι υπάρχει θέμα συντάγματος, δημοκρατίας ή ακόμα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, ο οποίος στο παρελθόν είχε διαφωνήσει, σήμερα δεν ήταν παρόν. Όμως με μία ανακοίνωσή του επανέλαβε και αυτός την πάγια θέση του ότι για τρεις βουλευτές Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με τη δικογραφία, ουσιαστικά δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν ότι υπάρχει κάποιο έγκλημα εις βάρος τους. Οπότε είναι αυτοί οι πέντε βουλευτές οι οποίοι έχουν εκφράσει κάποιους προβληματισμούς. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω ότι όταν θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα υπάρχει μια πολιτική παρέμβαση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κείμενο, το οποίο θα εκφραστεί και μέσα στην Ολομέλεια, το οποίο θα εκφράζει όλες τις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις σκοπιμότητες, όπως λένε, της κυβέρνησης για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Αντώνη, μένεις για λίγο ακόμα εκεί, γιατί θα μας πεις μια ιστορία με καφέδες από τη Βουλή. Καλησπέρα στη Μαριάννα Πυργιώτη και τον Γιώργο Κίρτσο. Καλησπέρα. Θα δούμε την Έλλη Τριανταφύλου, την Κατερίνα Ακριβοπούλου και την Ευγενία Τζόρτζη. Και μπαίνω γρήγορα στο εξής θέμα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο Κίρτσος, εκτός από πιθανός υποψήφιος στις ευρωεκλογές, είναι και καλός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ. Χτες λοιπόν έλεγε, με αυτόν τον στόμφο τον ιδιαίτερο που έχει πάντα και τον απολαμβάνουμε, ότι και εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο Σαμαράς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω και θα δώσει από το πλεόνασμα ό,τι και να του λένε εκεί που θέλει να δώσει. Το οποίο και σήμερα μάθαμε επισήμως. Άρα το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε. Το επόμενό μου ζήτημα, Γιώργο, γιατί το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τελεσίγραφο από την Τρόικα μέχρι την Κυριακή να τα βρούμε. Γιατί αν δεν τα βρούμε, δεν έρχονται λεφτά. Θα τα βρούμε. Μία από τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει είναι η ιστορία του πλεονάσματος, που λένε ότι όχι, δεν μοιράζει τίποτα, διότι φοβόμαστε ότι δεν θα έχει διάρκεια το πλεόνασμα. Περάσαμε δηλαδή από το πλεόνασμα στο βιώσιμο πλεόνασμα.
Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση? Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ένα πρόβλημα στην ενημέρωση. Και μήπως πάμε για ρήξη με την Τρόικα ή όλα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου? Εντάξει, νομίζω θα υπάρξει ένας πολιτικός συμβιβασμός στο τέλος. Το πλεονέκτημα το έχει ο Σαμαράς με την έννοια ότι όσο πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές, τόσο επικρατούν πολιτικά κριτήρια. Mm-hmm. Όχι βέβαια να γίνει ιδιαίτερα χαλαρή η πολιτική, αλλά να υπάρξουν κάποιες διευκολύνσεις. Εδώ είναι η διαρροή όπως έχει έρθει από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ότι είναι αποφασισμένος σε ένστολους χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες να δώσει κάτι από αυτό το πλεόνασμα. Εγώ θα σας έλεγα ότι... Το ερώτημα είναι, δεν ξέρουμε πόσα, έτσι, γιατί να το να δώσει... Να σας πω εδώ λίγο εγώ που έχω ρεπορτάζ σημερινό. Να σας πω και πόσο. Για το ένα ποσό της τάξης του δισεκατομμύριου θα είναι. Εσύ, Έλλη, τι μαθαίνεις? Εγώ μαθαίνω ότι αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού, η οποία ήταν εδώ και αρκετό καιρό, αφορά στην αρχική εκτίμηση που έκανε η κυβέρνηση και μιλάμε για συγκεκριμένα για ένα ποσό περίπου 550.000 συν 550 εκατομμύρια συν 350 εκατομμύρια, δηλαδή γύρω στα 900 εκατομμύρια. Άρα είναι οι πληροφορίες... Αφορά την αρχική πρόβλεψη για ένα πλεόνασμα ύψους περίπου ενός 200. Άρα αυτό που λέμε είναι ότι κάτι κοντά στο 1 δις θέλει να ρίξει ο Πρωθυπουργός προεκλογικά σε αυτές τις ομάδες τις οποίες... Αν αναγνωριστεί μεγαλύτερο πλεόνασμα... τότε, από ό,τι μου έλεγαν σήμερα στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, τα υπόλοιπα χρήματα θα πάνε σε αναπτυξιακές κινήσεις. Πάντως, αυτά είναι τα χρήματα που θέλουν να δώσουν. Και να μείνουν και άλλα 50 εκατομμύρια να κάνουμε ανάπτυξη. Ο κύριος Τουρνάρας είπε χθες στις Βρυξέλλες για το 70%. Δηλαδή, το προσδιορίσε με ακρίβεια στο 70% του όποιου πλεονάσματος. Το λέω αυτό γιατί τελικά το πλεόνασμα το χειρίζεται σαν μέγεθος ο κύριος Τουρνάρας. Αυτό που έχει πάντως σημασία είναι ότι το 30% το οποίο απομένει, εάν πράγματι πάει σε στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές, δηλαδή εγώ δεν διαφωνώ τόσο πολύ με το κομμάτι του σκεπτικού που λέει ότι ό,τι δίνουμε πρέπει να το δίνουμε με μια αναπτυξιακή λογική, ακόμα και η επαναφορά, αν θέλετε, κάποιων μισθών και συντάξεων, έχει μια λογική εκκίνησης ξανά τις οικονομίες που δεν θα τα κάνουν αυτά στην τσέπη, θα τα κρατήσουν οι άνθρωποι, θα τα καταναλώσουν, θα λειτουργήσει η αγορά. Ναι. Αλλά σίγουρα το αναπτυξιακό απασχολεί το Υπουργείο Οικονομικών και το Μαξίμου και νομίζω ότι το 30% ίσως και κάποια χρήματα επιπλέον για τους αναπτυξιακούς στόχους θα τους δούμε. Θα τα δούμε δηλαδή αυτά. Επιστρέφω στον Γιώργο. Το 70% θα φορά τέτοιο ποσό. Αν είναι μεγαλύτερο, νομίζω ότι δεν θα είναι μεγαλύτερο το ποσό. Επιστρέφω στον Γιώργο, γιατί τον βλέπω, αφήστε με λίγο κυρίες. Τον βλέπω κατηγορηματικό και για να είναι έτσι, έχει πληροφόρηση η οποία είναι. Κοιτάξτε, δημοσιονομικά. Λες λοιπόν ότι είναι ένα δις τα λεφτά, εσύ Γιώργο. Είναι ένα δις και θεωρεί η ηγεσία της κυβέρνησης ότι έτσι επιβραβεύει την κοινωνία γιατί πάμε κατά την άποψη της κυβέρνησης κάπως καλύτερα. Και δημιουργεί και μια οικονομική δυναμική με τη λογική που είπε η Μαριάννα, δηλαδή ότι θα πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά. Ωραία. Θα βγάλει και το ομόλογο πριν τις ευρωεκλογές? Θα θέλανε. Εντάξει, ο σχεδιασμός τους είναι ότι θα θέλανε, το καλύτερο σενάριο για αυτούς είναι να εντυπωσιάσουν με ένα πενταετές ομόλογο, 3 δις περίπου, πριν τις ευρωεκλογές. Με αλλά τι αυτό... επιτόκιο, ποιος είναι ο στόχος? Το επιτόκιο, εντάξει, 6%? Θα είναι λίγο κάτω από 6%. Αυτή τη στιγμή το 10%. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι, ότι από τη μια έχεις λεφτά που παίρνεις σήμερα με ένα 1,5%. Υπάρχει γιατί εξής. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, γι' αυτό είμαστε στο μνημόνιο μας, δανείζουμε χαμηλό επιτόκιο. Και πας να δανειστείς με 6. Όχι, πας να δανειστείς με 6. Αλλά πας να δείξεις, λες ότι η αγορά σε εμπιστεύεται. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Αν καταφέρεις και δανειστείς, έστω και με 5-6, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Και δεν είναι απλώς για να πληρώσεις αυτά που οφείλεις, γιατί τώρα ως τώρα δανειζόμαστε για να πληρώσουμε αυτά που οφείλουμε. Αν αξίζει ενδεχομένως να δανειστείς και με 5 και 6%, αν κάνεις επενδύσεις, αν μπορείς να βρεις έναν τρόπο να χρηματοδοτήσεις τον ιδιωτικό θα τομέα. Θα πω ένα πράγμα, γιατί σήμερα ήταν και αυτοί στους δρόμους. Εάν η ελληνική κυβέρνηση βγει στις αγορές με ομόλογο και δεν ξεκινήσει αποκαθιστώντας τους μικροομολογιούχους, αυτό θα είναι... Ναι. Όχι απλώς αναξιόπιστη, αλλά δεν έχω λόγια να το πω. Όχι, μπορεί να γυρίσει και μπούμεραν κιόλας. Ξαναλέω ότι επειδή ήταν σήμερα στο δρόμο οι άνθρωποι, ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους που την αποταμίευσή τους πήγαν, δεν την έβγαλαν στο εξωτερικό, δεν έστειλαν τα λεφτά, δεν είναι στους 53.000, ούτε στη λίστα Λαγκάρτ, παντού. Είπαν εμπιστεύομαι το ελληνικό κράτος
και βοηθάω, αγοράζω Ελλάδα. Οι ομολογιούχοι είναι η επιτομή της εξαπάτησης. Αν λοιπόν η πρώτη κίνηση που θα γίνει... Ατυχήματα, και... πέσαμε έξω, εδώ και τα ακούω όλα εξαπάτηση. Αυτά που λέγονται για τα νομικά ζητήματα που γύρονται και όλα τα υπόλοιπα. Να βρεθεί η λύση. Ναι. Να βρεθεί η λύση, γιατί αλλιώς όποιος εμπιστεύεται να ξέρει τι τον περιμένει. Αν βρεθεί η λύση που πρέπει να βρεθεί η λύση, αλλά δεν είναι πιθανό να βρεθεί η λύση... Είναι δυνατό να βρεθεί η λύση. Και αν είναι δυνατό να βρεθεί η λύση... Θα διευκολυνθεί και η επιστροφή των καταθέσεων στην Ελλάδα. Διότι είναι πρακτικά δύνατο να επιστρέψουν αυτά τα 10 δις όταν υπάρχει τέτοια κρίση αξιοπιστίας σε βάρος του δημοσίου. Αλλά δυστυχώς για αυτούς τους ομολογιούχους, οι οποίοι είναι τα θύματα, μεγάλα θύματα της κρίσης, στο πακέτο μεταξύ των πιστωτών και του ελληνικού δημοσίου τους έχουν βάλει σε μια γωνίτσα, δηλαδή έχουν βρει έναν τρόπο να τους ρίξουν. Πουθενά στον κόσμο, ακόμα και στην Αργεντινή που χρεοκόπησε, δεν συμπεριελήφθησαν οι μικροομολογιούχοι ιδιώτες. Και μιλάω για αυτούς, έτσι. Και είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει τίποτα ως αποζημίωση. Και οι τράπεζες πήραν χρήματα για την ανακεφαλαιοποίησή τους, βεβαίως με τις μετοχές κλπ. Αλλά θέλω να πω, οι μόνοι τους οποίους είπε ο κύριος Βενιζέλος, γιατί ο κύριος Βενιζέλος χειρίστηκε το θέμα. Και στη συνέχεια η υπόλοιπη με τον κύριο Σαμαρά να υπόσχεται αποκατάσταση, αλλά να μην την έχει κάνει μέχρι τώρα, ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούσα. Ας μπορούσες, είναι η απάντηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια των ομολογιούχων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λίγο παραπάνω, από όσο ξέρω, είναι κάτι παραπάνω. Κοντά στα 800. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν διάφορα νομικά προβλήματα, αλλά βέβαια η αδικία και, και το γεγονός ότι ουσιαστικά ποτέ κανένας ιδιώτης δεν θα αγοράσει ελληνικά ομόλογα, τουλάχιστον στο. Είναι τραπεζικές καταθέσεις. Πίστη. Υπάρχει ένα μέγεθος που λέγεται τραπεζική είναι... πίστη. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και βάλαν τις συντάξεις τους. Προφανώς, Νίκο. Τις οικονομίες τους. Θεωρούσαν ότι αγοράζανε πίστη, αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν ήταν αξιόπιστο. Λοιπόν, το πλεόνασμα, εγώ δεν θα πω νούμερο, παρόλο που είμαι των οικονομικών, αλλά ακριβώς γι' αυτό δεν θα διακινδυνεύσω. Πολιτικά τα νούμερα πια, Ευγένεια μου, δεν είναι οικονομικά. Είναι. Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση, γιατί θα αποτελέσει μέρος διαπραγμάτευση με την Τρόικα, γι' αυτό το επισημαίνω εγώ, ναι. Είναι ότι θα μοιραστεί εκείνο το τμήμα που θα διασφαλίζει ότι το 2014 θα έχουμε 2,9 δις πλεόνασμα, γιατί αυτό λέει το μνημόνιο, αυτό λέει ο στόχος, αυτό έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Ωραία. Λοιπόν, το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω. Η συμφωνία και σήμερα... με την Τρόικα που λέει ο Γιώργος ότι θα γίνει με πολιτικές υποχωρήσεις μέχρι την Κυριακή. Εσύ βλέπεις να γίνεται. Αυτό πάντα ισχύει. Ωραία. Και πού, δηλαδή το γεγονός ότι τα μεγέθη είναι επειδή οικονομικά, έχουμε πολλά είναι ανοιχτά ζητήματα. Δεν ακυρώνει την πολιτική διαπραγμάτευση. Πού κάνουμε πίσω. Από αυτά που είναι εκκρέμη και ανοιχτά, πού κάνει πίσω η Ελλάδα? Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Στο θέμα του γάλακτος δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Δεν υπάρχει υποχώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα του Χατζηδάκη. Νομίζω ότι το θέμα το εργασιακό θα ναι, κλείσει. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο σκεπτικό, αν μου επιτρέψει Ευγενία, πίσω από αυτό. Θεωρούν ότι αν αυτό υπάρξει, με δεδομένες και τις εξελίξεις τις ευρωπαϊκές το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει στην πραγματικότητα μαζική εκτόνωση των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Άρα σε αυτό δεν πρόκειται αυτό, εντάξει, να κάνουμε ναι. πίσω. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει, αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ που σου να... μεταφέρω μια εκτίμηση ναι, κυβερνητική. Ναι, την έχω ακούσει αυτή και πράγματι έτσι είναι. Αυτό το, και το ισχυρίζονται και από και την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας, Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Ένα σχέδιο ελληνικό για την κτηνοτροφία πιο συνολικό. Άρα λες το γάλα θα μείνει... Το γάλα, εκτός... ναι, βέβαια, στο βαθμό που δεν ψηφίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία που έχει δηλωθεί. Άλλα δηλαδή... θέματα που θα πρέπει οι Τροϊκανοί να υποχωρήσουν τώρα. Γιατί Θέμα των εισφορών νομίζω ότι θα υποχωρήσουν οι Τροϊκανοί του 3,9, δηλαδή να περάσει εφάπαξ και να περάσει με τη μορφή ενδεχομένως ναι. και ενός μείωσης του 1%. Αυτά ξέρουμε προς το παρόν, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Στρέφομαι τώρα στη Μαριάννα και την Κατερίνα. Έχουμε όμως και θέματα ακινήτων στο θέμα ναι, του. Κάτσε να τα πούμε σε λίγο. Γιατί λίγο θέλω πολιτικά να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι της Τρόικας. Ξεκινώ από τη Μαριάννα και απευθύνομαι και στην Κατερίνα. Έχουμε ένα θέμα το οποίο μας έχει εκπλήξει όλους. Περίμενε η κυβέρνηση και μας το είχε μεταφέρει μια στήριξη στο Eurogroup. Mm-hmm. Η οποία είχε μια ευρύτερη πολιτική σημασία. Έτσι. Και πήγε ο Στουρνάρας. Και μόνο ξύλο δεν έφαγε τη Δευτέρα. Ναι, δηλαδή είναι μια ιστορία που λέει δεν με νοιάζει πώς θα πάει η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές, γιατί κάποιοι έτσι έσπευσαν να το ερμηνεύσουν. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Εγώ παραπέμπω. Η δε Τρόικα με το τελεσίγραφο και το μέχρι την Κυριακή βρείτε τα. Πάλι
πολιτικά το ίδιο μήνυμα εκπέμπει. Ναι, ο κύριος Ντάισελμπλουμ θέλει να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Είναι 7 μήνες αυτή η διαπραγμάτευση. Εγώ παραπέμπω σε ένα σημερινό δημοσίευμα της Die Welt, νομίζω, της γερμανικής Die Welt, που αποτυπώνει κανονικότατα όλη την επιχειρηματολογία του Βερολίνου, παύλα κυρίαρχη εμπροκειμένου και της Τρόικα. Έτσι. Τα λάθη της Ελλάδας, λέει η επάνω. Άρα μένουμε όπου... καθαρά σε οικονομική, τεχνοκρατική όχι αντιμετώπιση. Μόνο, και πολιτική. Και πολιτική. Όπου εκεί λοιπόν με αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία προφανώς είναι γνωστά σε όλους τους ομιλούντες εδώ, με επιχειρήματα τα οποία έχουν και πολιτική τοποθέτηση μέσα, δείχνει καθαρά ότι πρώτον δεν θέλουν να αφήσουν τα λουριά της Ελλάδας χαλαρότερα, με τίποτα. Θέλουν δηλαδή να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση με όσο το δυνατόν περισσότερους σκληρούς όρους και επίσης επιθυμούν και το επόμενο διάστημα που θεωρούν ότι ούτως ή άλλως θα μας δανείσουν, δηλαδή ότι θα χρειαστούμε πρόσθετο δανεισμό και θα χρειαστούμε από ό,τι φαίνεται, να ορίζουν αυτοί και να ορίζουν όσο πιο πολύ μπορούν και όσο πιο βαθιά μπορούν τις κινήσεις. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι από όλη αυτή την επιχειρηματολογία που ακούω από ξένους κυρίως αυτές τις 2-3 ημέρες με το Eurogroup, αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η εξής φράση αξιωματούχου των Βρυξελών που μου είπε: με το που παρουσιάσατε πλεόνασμα ξαναγυρνάτε στις παροχές. Όχι στις παροχές, για παράδειγμα, στους ανέργους σας για να επιδοτήσετε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά σε αυτό που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι μια κριτική που παροχές. Και εμείς έχουμε συζητήσει όχι, εδώ, έτσι. Εννοεί παροχές, αποκατάσταση... Ότι δεν είναι ευθέως λοιπόν, αναπτυξιακά... Αλλά είναι πολιτικό κλίμα αυτό που λέει η Μαριάννα. Έχει ναι, σημασία. Ναι, λέω λοιπόν ότι είναι αυτό, πολύ που ενδιαφέρον. Έχει, αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ότι ενώ μας αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά τα πετύχαμε, θεωρούν ότι με το που θα μας αφήσουν, έτσι στο μυαλό τους να μας αφήσουν, έτσι, διότι δεν μας αφήσει εδώ η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Με το που θα μας αφήσουν, θα ξαναγυρίσουμε σαν στα ίδια ακριβώς. Αυτή λοιπόν η περίφημη θεωρία τους, ότι μην τους αφήσετε, μην τους αφήσετε, διότι θα κάνουν ακριβώς τα ίδια, διαπερνά και τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο που το εκπέμπει συνεχώς. Σας λέω, διαβάστε το άρθρο, φοβερή, φοβερό ενδιαφέρον. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι πολιτική άνωθεν, δεν είναι η τροϊκανή ωραία. Από την κλασική. Στρέφομαι λοιπόν και στην Κατερίνα τώρα, αλλά από την άλλη μεριά, ένα λεπτό, γιατί είναι πολιτική όσο θα αντιλαμβανόμαστε τους Έλληνες, όχι, ξέρεις Κατερίνα, με ενοχλεί το εξής, όσο θα αντιλαμβανόμαστε τους Έλληνες σαν εκείνους που πρέπει να τους πατάς στο λαιμό, προφανώς θα παράγεται αυτή η νοοτροπία. Όμως, αν κάποιος αναλογιστεί ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία έκανε τεράστια λάθη και τα πλήρωσε, που αυτή τη στιγμή έχει υποστεί ότι δεν έχει υποστεί άλλη χώρα σε καιρό ειρήνης, προφανώς από κάπου πρέπει να αρχίσει μια πορεία προς τα πάνω. Ναι, περιμέναμε τις γερμανικές εκλογές. Λέγαμε μετά τις γερμανικές εκλογές θα γίνει κάτι μαγικό. Περιμέναμε την προεκλογική περίοδο. Περιμέναμε το πλεόνασμα. Κάθε φορά είναι σου λένε σκάσα και κολύμπα. Ναι, αυτό, Νίκο, μου καταδεικνύει ποια είναι η πραγματική σχέση και ποια είναι η πραγματική υπόστασή μας, δηλαδή η μη υπόσταση. Αυτό που λένε πολλοί, ότι είμαστε απικία χρέους, δεν είμαστε τίποτα άλλο. Και πολιτικά το βλέπω. Και αυτό που περιγράφει η Μαριάννα, και με τελευταία στοιχεία από ό,τι κατάλαβα, και πληροφορίες και ενδείξεις, λέει με άλλα λόγια και μάλιστα με περισσότερες λεπτομέρειες, αυτό που και τις τελευταίες μέρες και εμείς λέμε, εγώ ειδικά επιμένω σε αυτό, ότι είναι πολιτική η στάση των Βρυξελών, του Διευθυντηρίου για την ακρίβεια, πολιτική με γνώμονα το μετά. Το είπε και η Μαριάννα, θέλουν να σφίξουν τα λουριά τώρα. Δεν ξέρουν τι έρχεται. Προβλέπουν ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Άρα η απειλή που έπεφτε στο τραπέζι από κυβερνητικής πλευράς, αν δεν μας βοηθήσει θα έρθει ο Τσίπρας, σημαίνει ότι έχει μια απάντηση. Δεν έπιασε. Ναι. Ότι δεν έχει μια απάντηση. Δεν με νοιάζει, σου λέει η απάντηση. Δεν με νοιάζει. Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν λάθος η απειλή. Γι' αυτό ήταν τελείως λάθος επιχείρημα. Καταρχάς, έδωσε δυναμικές στο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος ο Σαμαράς, μια και το αναφέρεις. Ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο ίδιος την έδωσε αυτή τη δυναμική. Τώρα, αν θα τη χάσει ή θα την. Πώς το λένε, θα την προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι άλλο θέμα. Επίσης, θέλω να πω για το πλεόνασμα και τις πιέσεις και τα παιχνίδια που παίζονται. Ναι. Περί παιχνιδιού πρόκειται τώρα, κακά τα ψέματα. Τόσο πολιτικό εννοώ και παιχνίδι συμφερόντων. Νομίζω. Και διορθώστε με, γνωρίζοντας καλύτερα τα οικονομικά, Γιώργο, κυρίως εσύ, αν κάνω λάθος,
ότι αυτή η στόχευση, αυτό το παιχνίδι, έτσι όπως παίζεται, όπως εκδηλώνεται, ακουμπάει και σε κάτι άλλο που δεν το βλέπουμε ακόμη. Και είναι το νομοσχέδιο για τις τράπεζες, Νίκο. Μαθαίνω και μαθαίνουμε όλοι, υποθέτω, ότι το έχουν έτοιμο και δεν το βγάζουν ακόμη. Και τον Απρίλιο πρέπει να περάσει. Και το παιχνίδι που παίζεται με τις τράπεζες. Δεν περνάει. Το ξέρουμε όλοι πολύ. Αυτό σου λέω. Πρέπει να περάσει ίσως και νωρίτερα. Πρέπει να περάσει ίσως και νωρίτερα. Να δούμε αν περνάει. Μπράβο, αυτό σου λέω. Το ίδιο λέμε. Λοιπόν. Νομίζω ότι. Μια παρατήρηση. Θα περάσει μόνο λοιπόν, δηλαδή, ένα πολύ νομοσχέδιο μας μετά. Αλλά... Εντάξει, πέρα από το διαδικαστικό. Να τελειώσει, Κατερίνα, και απλώς. Είναι αιχμή και αυτό. Είναι στις επιδιώξεις, στις στοχεύσεις και στις στρατηγικές των δανειστών. Πάω... Για το τι θα παιχτεί με τις τράπεζες. Πάμε λίγο στη Βουλή μόνο. Για να το κλείσω ότι αυτές οι πιέσεις αποσκοπούν ταυτοχρόνως με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και στην πίεση για τις τράπεζες. Που ίσως είναι πιο σημαντικό. Είναι το είναι η καρδιά, το μαλακό υπογάστριο. Πάμε λίγο στον Αντώνιο Τζολέτο και μας περιμένει όρθιος έξω από τη Βουλή και εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν που ξανάρχεται τώρα με τους καφέδες, το τι γίνεται στη Βουλή, τα έξοδα και πάει λέγοντας. Για πες μας, ποιο είναι το καινούργιο τώρα, 10.000 για καφέδες? Από τα κουλουράκια, Νίκο, περάσαμε σήμερα στους καφέδες και στα νερά. Δόθηκαν στοιχεία ότι περισσότερο από 10.000 ευρώ δόθηκαν, κεράστηκαν σε 44 επιτροπές εδώ στη Βουλή, όπου συμμετείχαν και εξωκοινοβουλευτικοί παράγοντες. Αυτό σημαίνει με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε πως ο καφές μαζί με το νερό στις επιτροπές, ο γαλλικός καφές, χρεώνεται κοντά στα 4 ευρώ. Και πρέπει να σου πω. Αυτό που λες είναι το πιο σοβαρό τώρα. Δηλαδή, επειδή προσφέρεται για λαϊκισμό αυτό το θέμα, εντάξει, Βουλή είναι, κάποια έξοδα θα έχει. Σε πόσο διάστημα εξοδεύτηκε? Αλλά αν χρεώνεται όπως κάνει την πράξη ο Αντώνης, ξαναλέω, δεν έχουμε τιμολόγια, δεν έχουμε απόδειξη. Αλλά αν κοστίζει στη Βουλή 4 ευρώ ο γαλλικός καφές. Κάτι δεν πάει καλά. Αν μιλάμε, Νίκο, για το μήνα Δεκέμβριο, επειδή ρώτησε η Κατερίνα. Ναι, δηλαδή αυτά είναι το κόστος ενός μήνα, Αντώνη, 10.000 ένα μήνα. Ναι, είναι 44 επιτροπές, είναι πολλές επιτροπές. Απλώς πρέπει να σας πω ότι αυτά τα 4 ευρώ, η τιμή του, είναι υπερδιπλάσια από την τιμή που ψωνίζουμε τον καφέ το γαλλικό εδώ στο καφενείο. Οπότε αυτό είναι το οποίο έχει προξενήσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απλώς πρέπει να σας επισημάνω. Άρα το καφενείο της Βουλής δεν πουλάει 4 ευρώ. Όχι, 1,30, 1,40. Το γαλλικό καφέ. Πώς χρεώνεται λοιπόν, αν ισχύει αυτός ο υπολογισμός, το ξαναλέω, αλλά για να τον λες, τον έχεις κάνει και το έχεις δει, Αντώνη. Πώς προκύπτει? Υπάρχει, αυτό είναι γεγονός, πως πάνω στις επιτροπές στείνονται κάποια τραπεζάκια, υπάρχουν σερβιτόροι. Μπαίνει υπάρχει χέπερ, δηλαδή κάποιος κόσμος που δουλεύει, οπότε το κόστος ανεβαίνει. Σίγουρα όμως αυτό που λένε εδώ. Το 1,30 δεν πάει στο 4 όμως, δηλαδή. Τόσο μεγάλη διαφορά. Συμπεριλαμβανομένων βουτημάτων τραπεζάκι, δηλαδή πορτοκαλάδων κτλ. Δηλαδή πάμε σε μια λογική κέτερινγκ ή ο ίδιος καφές? Γιατί έχει διαφορά αυτό. Με συγχωρείς πολύ τώρα. Εδώ αρχίζει κάτι που. Επειδή ξέρω δυστυχώς. Πατάει στη γραμμή του λαϊκισμού και λέει. Κέτερινγκ είναι προσφέρω καφέ και έχει βουτήματα, πορτοκαλάδες, κέικ, ιστορίες. Αυτό λογικό είναι να στοιχίζει τρία ακόμα αυτό. Μαριάννα, αρχίζει, επιμένω, να αγγίζει τη γραμμή του λαϊκισμού. Αλλά λέει, όταν η χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που συζητάμε και τον καφέ δεν πρέπει να τον πληρώνει η Βουλή για τον πολιτικό, αλλά ας πούμε τον καφέ τον πληρώνει. Τα υπόλοιπα θα πληρώσει και ο ίδιος, όχι για άλλο λόγο, για να νιώθουμε όλοι ότι συνεισφέρουμε το ίδιο. Δεν μπορώ να σου πληρώνω και το κουλουράκι. Θα μου πεις ότι είναι συχαμένος λαϊκισμός και θα σου πω όχι. Είναι μήνυμα. Είναι νόημα. Είναι πράξη συμβολισμού σήμερα. Αυτός πρέπει να σας πω ότι αυτά τα στοιχεία είναι για το μήνα Δεκέμβριο, πριν δηλαδή την απόφαση του κυρίου Μεϊμαράκη ότι θα γίνει έλεγχος και ότι θα περικοπούν οι τιμές και θα δούμε πού ακριβώς πήγαν τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε διαρκώς να δημοσιοποιούνται, πώς έγιναν? Έτσι ξαφνικά αποφασίζουν να τα δώσουν? Ζητάει κάποιος απαντήσεις? Έγινε ερώτηση? Υπήρξε αίτημα διερεύνησης? Τι έγινε ξαφνικά και βλέπουμε πόσο εξοδεύει η Βουλή, ας πούμε? Όχι, είναι στοιχεία, Κατερίνα, τα οποία βγαίνουν στη διάβια. Στα οποία ναι, γιατί δεν τα βλέπαμε πέρυσι, γιατί δεν τα βλέπαμε πριν 6 μήνες? Και δεν ασχολιόμασταν με το σκαφέ, δεν ασχολιόμασταν με τα μεγάλα κονδύλια. Το πιθανότερο είναι αυτό. Λοιπόν, θα αποδεσμεύσω τον Αντώνη, θα δώσω λόγο στον Γιώργο και μετά θα ακούσουμε την Ευγενία για το θέμα των ακινήτων που επίσης έχουμε ζήτημα εκεί με τις αντικειμενικές ακτίες. Ήθελα να επιστρέψω στο προηγούμενο θέμα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολη βέβαια η κατάσταση και οι πιστωτές δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα χαλαροί απέναντί μας. Υπάρχει πάντως ένα στοιχείο υπερβολής στα δημοσιεύματα. Γιατί και αυτοί παίζουν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι αντίστροφο από αυτό που παίζουν οι δικοί μας. Δηλαδή οι δικοί μας διαπραγματεύονται σκληρά για να επιτύχουν κτλ. Οι δικοί τους μας ταπεινώνουν, μας βάζουν σε πειθαρχία, γιατί έχουν και αυτοί τους ευρωσκεπτικιστές τους, ιδιαίτερα στη Γερμανία, και δεν θέλουν να χάσουν ποσοστά
και να μην τους δώσουν πολιτικές ευκαιρίες. Επομένως, τα δημοσιεύματα δείχνουν σε γενικές γραμμές το πλαίσιο, αλλά δεν αποκλείουν τους πολιτικούς συμβιβασμούς που προαναφέραμε. Πάμε στις αντικειμενικές αξίες, Ευγενία. Ναι. Τι συμβαίνει εκεί? Δεν θα χαροποιήσω τη Μαριάννα, δυστυχώς, γιατί υπήρχε μια σκέψη. Η αλήθεια είναι να συνδεθεί ο φόρος μεταβίβασης με την τιμή αγοράς, με την τιμή του συμβολέου δηλαδή, και να αποσυνδεθεί με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα ήταν μια σοβαρή ελάφρυνση, αλλά αυτή η σκέψη δεν υπάρχει πλέον, έχει μπλοκάρει μάλλον από το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι δεν θα ήταν εύκολο να περάσει, γιατί θα έχει και μια σειρά νομικά εμπόδια σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ κτλ. Πώς θα φορολογούνται οι μεταβιβάσεις δηλαδή αυτή τη στιγμή? Γιατί τώρα έχουν παγώσει τα πάντα στην αγορά. Μιλάμε για τις μεταβιβάσεις και τις αγοραπολισίες τώρα. Λέμε για τις μεταβιβάσεις τώρα, ότι υπήρξε η σκέψη, οι μεταβιβάσεις. Για τις γονικές παροχές, κληρονομιές, τέτοια. Ακριβώς. Να υπολογιστούν ο φόρος, όχι στην αντικειμενική αξία, αλλά στην τιμή πώλησης, στην τιμή του συμβολαίου δηλαδή. Αλλά αυτό μάλλον δεν φαίνεται να περνάει. Έχει εγκαταλειφθεί προς το παρόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε απέναντι σε αυτή τη σκέψη. Αλλά ας κατεβάσουμε κανένα φόρο εκεί, αλλά στα ακίνητα, μπας και κινηθεί η αγορά. Και ας ορθολογικοποιήσουμε τις αντικειμενικές αξίες, οι οποίες είναι τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε σε σχέση με τα ακίνητα είναι το θέμα της υπεραξίας, του φόρου υπεραξίας, το οποίο θα συζητηθεί με την Τρόικα τις επόμενες μέρες, γι' αυτό το επισημαίνω. Έχει οριστεί 25 ετία, μάλλον η πρόταση δική μας είναι 25 ετία, να αρχίσει να μετράει από την 25 ετία και εντεύθεν. Η Τρόικα φαίνεται να προτείνει ένα χρονικό προσδιορισμό. Παραδείγματος χάρη 1994, έχουμε ανοιχτά θέματα σε σχέση με το ποιος είναι ο συντελεστής από πληθωριστή κτλ. Ναι. Αλλά αυτό θα πρέπει να λήξει σε αυτή τη διαπραγμάτευση, γιατί θα πρέπει να αποτελέσει νομοσχέδιο, να ξεμπλοκάρει η αγορά, να κατατεθεί, να ψηφιστεί, να ξεμπλοκάρει η αγορά και μαζί και τα πρόστιμα, που επίσης είναι βασικό το θέμα της ελάφρυνσης του προστήματος. Το ότι έπεσε 24% εκ νέου η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι ανάπτυξη. Ναι. Είναι ανύπαρκτη. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα βίντεο. Γιατί μετά τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Εστιάζουμε σε ένα τομέα, ο οποίος είναι ο τομέας της νοσηλευτικής. Εάν δει κανείς τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους και το κύμα μετανάστευσης το οποίο έχει προκύψει, ίσως είναι η επιτομή αυτού που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Παρακολουθήστε και πάρτε βαθιά ανάσα. Σκεφτόμαστε για έξω, επειδή εκεί είναι καλύτερες συνθήκες, καλύτερη μισθή. Στην Αγγλία υπάρχει μεγάλη προσφορά και ζήτηση και ικανοποιητική μισθή, όπως και στη Γερμανία επίσης. Δηλαδή είναι διπλάσιος ο μισθός. Η Χρυσούλα και ο Γιώργος είναι δύο από τους εκατοντάδες νοσηλευτές που κάθε χρόνο ψάχνουν για δουλειά στο εξωτερικό. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων έχουν αυξηθεί κατά 1052%. Από το 2009 έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση που αγγίζει τις μέρες μας το 1052%. Μιλάμε για 37 μισή ώρες εργασίες και ξέρετε πολύ καλά την οργανωτικότητα και τη μεθοδικότητα και την τήρηση κανόνων ασφαλείας που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες. Ο κ. Ραφτίδης είναι 50 ετών και πατέρας 4 παιδιών. Έχει ήδη στείλει βιογραφικά σε νοσοκομεία της Αγγλίας, αν και δουλεύει στο νοσοκομείο Ελπής εδώ και 15 χρόνια. Ο χαμηλός μισθός και οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία, όπως λέει, τον οδηγούν στην μετανάστευση. Ένας νοσηλευτής της δικής μου ηλικίας, κοντεύω τα 50 τώρα και με 15 χρόνια υπηρεσία, με τα βίας, με νυχτερινά, με εφημερίες, κοντεύει και πλησιάζει τα 1000 ευρώ. Στην Αγγλία, με βάση την έρευνα που έχει κάνει, θα παίρνει 2.000 λίρες, δηλαδή σχεδόν 2.400 ευρώ. Είναι μια μεγάλη και δύσκολη απόφαση, αλλά όταν ζυγίζει κανείς τα πράγματα, τις κοινωνικές συνθήκες, τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές απαιτήσεις που έχει μια πολύτεκνη οικογένεια σήμερα, και η αναζήτηση εργασίας είναι ένας ιδανικός στόχος και ένα όνειρο για πολλούς νοσηλευτές και για πολλούς Έλληνες, δυστυχώς, στις μέρες μας. Η 26χρονη Χρυσούλα ανήκει στη νεότερη γενιά νοσηλευτών. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε σχεδόν 2 χρόνια σε ιδιωτικές κλινικές, αλλά εδώ και ένα χρόνο είναι άνεργη. Δεν υπάρχει κάτι. Στο δημόσιο δεν κάνουν προσλήψεις. Στον ιδιωτικό πρέπει να έχει και κάποιο γνωστό. Οπότε. Εδώ και λίγο καιρό συγκεντρώνει τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημά της να δουλέψει στη Σκωτία. Ελπίζει ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα τα έχει καταφέρει. Είναι πολύ καλύτερες συνθήκες, το επάγγελμα αναγνωρίζεται καλύτερα εκεί, η μισθή είναι καλύτερη, κάνεις όνειρα, ζεις κανονικά.
Σήμερα η ανεργία στους νοσηλευτές φτάνει το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις είναι άνεργος. Κρατήσατε τη μικρή φράση που είπε αυτή η κοπέλα, ζεις κανονικά εκεί. Νικό, στο να λέω χτύπησες φλέβα, γιατί και τα δύο μου αδέρφια, δηλαδή και ο αδερφός μου και η γυναίκα του, είναι νοσηλευτές. Ο αδερφός μου με μεταπτυχιακά, με μεταπτυχιακών, δεν παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Η νύφη μου λιγότερα, με δύο παιδιά, και συζητούσαμε μόλις προχθές, και σε όχι καλή ψυχολογική κατάσταση, ότι αν δεν ήταν τα παιδιά μικρά, θα φεύγουμε, μου λένε, για Σουηδία. Όχι, επιμένω δηλαδή, στη φράση. Αυτό ζεις κανονικά εκεί. Ζεις κανονικά εκεί. Αυτό σου. Εντάξει, δεν ξέρουν ακριβώς πώς ζεις εκεί. Διότι αν για παράδειγμα κάνουν το λάθος. Η Σκωτία είναι κάπως σκληρές οι συνθήκες. Εννοείς. Εάν δεν πάνε στην περιοχή του Λονδίνου και πάρουν τα 2.200 που λέει. Δεν βγαίνουν ούτε στις 15 μέρες. Θα προτιμήσει να μείνει με 1.000 ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, για να επανέλθουμε στην ουσία του θέματος. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα στην οποία τα νοσοκομεία της μαστίζονται από έλλειψη νοσηλευτών. Ακριβώς. Δηλαδή, μας περισσεύουν οι γιατροί, τους οποίους δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε και πού να τους στηβάξουμε. Αλλά σε επίπεδο νοσηλευτικού προσωπικού δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τραγωδία του κάθεται ο συγγενής με την καρεκλίτσα και φέρνει και τις γάζες από το σπίτι. Ήταν λοιπόν, εδώ ο ανορθολογισμός είναι αυτός. Ότι έχεις 25% στους νοσηλευτές, όταν τα νοσοκομεία σου, τα νοσοκομεία, τα δημόσια εννοείται φυσικά, τα νοσοκομεία σου κυριολεκτικά είναι γλυτά. Και βλέπεις τους ανθρώπους να δουλεύουν υπερορίες, γιατί ποιος άνθρωπος θα αφήσει τον ασθενή και θα σηκωθεί να φύγει. Και με 15-20 ανθρώπους του, κάθε νοσηλευτής. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Με κάθε νοσηλευτή, Μαριάννα μου, να έχει υπό την υποπτήρα του στη βάρδια του πάνω από 20-30 Δεν το συζητάμε. Όλο άρα, αυτό λοιπόν το κομμάτι. Τι παροχή μπορεί να κάνει. Κακώς να το βοηθεί. Πω διαφορετικά, εκεί είναι το στρεβλό δημόσιο. Ένα δημόσιο το οποίο έχει white collar σε γραφεία με τα κιλά κυριολεκτικά, δεν μπορεί να τους μετρήσει με τα κεφάλια, αλλά στους νοσηλευτές αφήνει να έχει 25% ανεργία με τα νοσοκομεία σου να έχουν το χάρι τους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχει πλάκα κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, ο κάθε υπουργός που αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας, ναι, το πρώτο εντάξει. που θέτει, δηλαδή το θυμάμαι τουλάχιστον 10 αυτό. χρόνια, το πρώτο που θέτει, είναι ότι θα δώσουν προτεραιότητα στην πρόσθετη νοσηλευτικό προσωπικό. Κάτι θέλει να πει η Κατερίνα, η Ευγενία. Και όλα αυτά όταν ο μέσος όρος επιβίωσης στην Ελλάδα έχει αρχίσει να πέφτει. Και αυτό προκύπτει. Ναι, ναι, αυτό που λες είναι σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα. Πες το, Ευγενία, για να κλείσουμε. Θα το πω και θα κλείσω. Αυτό δεν είναι σαν τη διαστολή, αλλά είναι ενδεικτικό της κρίσης του συστήματος. Εγώ σήμερα τυχαία δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο, ο οποίος πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο στην προσπάθειά του να κάνει μία γαστροσκόπηση και έδωσε 100 ευρώ στο γιατρό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο. Πακελάκι εννοείς. Πακελάκι. Όχι για επέμβαση, όχι. Για απλή επίσκεψη. Ναι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μετατρέπουμε τα δημόσια νοσοκομεία, τη δημόσια υποδομή, σε ιδιωτικά ιατρία. Γιατί στο παρελθόν το συστηματάκι ήταν έλα το απόγευμα από το γραφείο μου, για να τα πούμε καλύτερα. Ναι. Τώρα, αυτό το πράγμα που έχουμε μετατρέψει, τη δημόσια υποδομή, αυτό που έχουμε πληρώσει όλοι μας. Ναι. Σε ιδιωτικό ιατρείο νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Η καταγγελία εμένα μου έγινε και επώνυμα κιόλας. Δηλαδή δούμε δεν είναι να την αξιοποιήσουμε φαύλος κύκλος και να την ερευνήσουμε. Είναι φαύλος κύκλος. Είναι πολύ συνηθισμένο. Θα κλείσουμε είναι εδώ. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Το ξέρω. Το είπα απλώς για να κλείσουμε την κουβέντα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο κλείσιμο αυτού του κύκλου θα κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα. Θα ψάξουμε. Και θέλει έρευνα, αλλά υπάρχουν κάποια καλά νέα γύρω από την οικονομία και ειδικά από τον ευαίσθητο χώρο της οικονομίας των μικρομεσαίων, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, με λίγα λόγια. Λοιπόν. Μεσαίων επιχειρήσεων. Να δούμε λοιπόν αυτά τα νέα, τα κάποια θετικά νέα, κυρίως επιμένω από το χώρο των μικρομεσαίων και όχι μόνο. Στον πρώτο κύκλο του 2014 μέχρι τις 5 Μαρτίου φαίνεται μια σημαντική αύξηση στις επενδύσεις. Είναι επενδυτικά σχέδια για να ακριβολογήσουμε τα οποία έχουν κατατεθεί, δεν είναι λεφτά τα οποία έχουν μπει, είναι λεφτά τα οποία πρόκειται να μπουν και εφόσον εγκριθούν τα σχέδια. Αλλά έχουμε 4 δις μέχρι τις 5 Μαρτίου, είναι σε σχέση με το περσινό διάστημα τεράστια η αύξηση, 387%. Το σημαντικό είναι ότι κατατέθηκαν 732 αιτήσεις στον αναπτυξιακό νόμο και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται ότι εδώ ξεμηθάνε, βγαίνουν από το καβούκι τους και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να
κάνουν κινήσεις. Να συνεχίσουμε. Βιομηχανική παραγωγή. Το σύνηθες όλο αυτό το τελευταίο διάστημα είναι να μιλάμε για την μείωσή της. Τον Ιανουάριο του 2014 παρουσιάζει μία άνοδο, φαίνεται στα μάτια πολύ μικρή, 1,1%. Η πραγματικότητα είναι αντιστροφή της τάσης, δηλαδή από εκεί που πηγαίναμε στη μείωση, μία αντιστροφή. Και κρατήστε το επόμενο, ότι αυξήθηκε η παραγωγή μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1% και ο δείκτης παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 2%. Θετικά μηνύματα και τα δύο, γιατί το να χρειαζόμαστε παραπάνω ενέργεια σημαίνει ότι κάτι την κάνουμε και κάτι παράγουμε. Επίσης, μετά από 6 χρόνια ύφεσης, έχουμε μια πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,7% το 2014. Είναι το δελτίο ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Στην ουσία, αν δει κανείς τα στοιχεία, φαίνεται ότι στο τέλος του 2014 η ανάπτυξη μπορεί να είναι 1,1%. Και εκτιμάται ότι αμέσως μετά το καλοκαίρι θα περάσουμε σε θετικό δείκτη. Θα είμαστε για πρώτη φορά δηλαδή σε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Και όλο αυτό που έρχεται από την Εθνική Τράπεζα είναι κάτι που το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και μακάρι να επιβεβαιωθεί. Δεν είναι αισιόδοξη πρόβλεψη. Είναι μια πρόβλεψη που από την Εθνική Τράπεζα χαρακτηρίζεται ρεαλιστική. Τουρισμός τώρα. Είναι η μεγάλη ατμομηχανή. Εδώ ούτως ή άλλως ακουμπάνε οι μεγάλες ελπίδες. Υπάρχει ένας καταρχήν προβληματισμός με τους Ρώσους. Τα γεγονότα στην Κρυμαία φαίνεται ότι έχουν λίγο φρενάρει τον πολύ έντονο ρυθμό κρατήσεων που είχαμε από Ρώσους τουρίστες. Ελπίζουν όλοι ότι αυτό θα ξεπεραστεί. Εδώ εστιάζουμε στους Σουηδούς. Είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα και οι κρατήσεις μέχρι το Φεβρουάριο έχουν συν 11% από τους Σουηδούς, επαναλαμβάνω, τουρίστες. Πάντως, γενικώς το κλίμα από την αγορά είναι ότι θα έχουμε την καλύτερη χρονιά που είχαμε ποτέ στον ελληνικό τουρισμό. Να δούμε και την επόμενη, νομίζω, η τελευταία κάρτα για ένα από τα deals που έγιναν, σημαντικό deal. Είναι deal ανάμεσα στην εταιρεία Μαρινόπουλος, το Carrefour, που εξαγόρασε 149 καταστήματα της αλυσίδας Αρβανιτίδης. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα γκρουπ που πια έχει 870 καταστήματα και που δείχνει ότι μια εταιρεία αγοράζει μια άλλη, άρα κάνει μια κίνηση σημαντική, διασφαλίζει κάποιες θέσεις εργασίας της άλλης επιχείρησης και προχωράει σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτά λοιπόν ως θετικά νέα από την αγορά. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά τίμος. Το καλύτερο μέρος της εκπομπής τώρα. Τίμος. Γεια χαρά. Τι λέει. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα έχουμε γενέθλια. Το παγκόσμιο συστός, κοινώς το www. Πες μας τι σημαίνουν τα αρχικά. World Wide Web. Γίνεται 25 ετών. Θα τα κατοστήσεις. Πού θα τα κατοστήσεις. Αυτό δηλαδή. Έτσι λοιπόν πριν πόσα χρόνια, πριν 25 χρόνια. Μόλις 25 χρόνια, έτσι. Ναι, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τον κόσμο χωρίς ίντερνετ. Χωρίς αυτό, κανονικά. Είχε μια ιδέα την οποία φυσικά. Καλά, εσύ είναι ο παιδί, δεν τον ήξερε τον κόσμο χωρίς ίντερνετ. Εμείς τον ξέραμε. Ναι, εντάξει, εγώ το ξεκίνησα λίγο εκεί πέρα χωρίς ίντερνετ. Η οποία η ιδέα του πάει, τέλειωσε και μετά έγινε το θαύμα. Πάμε στο επόμενο. Το θαύμα δεν έγινε χθες. Έπεσε το Twitter, ε. Έπεσε το Twitter για 20 ολόκληρα λεπτά. Εκατομμύρια χρήστες παραπονιόντουσαν για το λόγο του ότι έπεσε το Twitter. Φυσικά το Twitter, όπως βλέπουμε, λέει, είναι κάτω για συντήρηση. Γιατί έπεσε? Είχαν μια συντήρηση και μετά βρήκαν κάποιες επιπλοκές. Ήταν η επίσημη ανακοίνωση καλά, του. Καλά, καλά. Εγώ Twitter, κάθε φορά θυμάσαι και με το Facebook τα λέγαμε και είδες τι έγινε μετά την προηγούμενη φορά. Είναι ύποπτα είναι αυτά. Ότι κάτι ετοιμάζουν πάλι. Σιγά-σιγά θα το βγάλουν μπροστά. Πάμε τώρα στη φάση. Ο Βλάκας. Πλημμύρες στη Νέα Ζηλανδία και ο τύπος είπε να το βγάλει έξω λίγο, να το εξασκήσει, γιατί δεν μπορούσε να πάει στη θάλασσα μάλλον. Κοίτα, έβγαλε πόσο βλάκας μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Ό,τι νερό δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια, θα μπει τώρα. Για να κάνει τη μαγιά ωραίος, το ρίχνει μέσα. Δηλαδή, κάνει τη βολτούλα του, άλλο. Ζεσταίνει το μηχανάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε, εντάξει. Φοβερό. Δύο σκύλοι, ένα παγωτό έχει πάρει η ιδιοκτήτρια των δύο σκύλων. Όπου να έρχεται και το παγωτό, τους λέει ότι πήρε το παγωτό, τους ετοιμάζει. Και λέει πρώτα θα φάει ο μικρός.
Και ξεκινάει και τρώει ο μικρός. Πειθαρχία, ε. Ναι, εννοείται. Ο μεγάλος τίποτα. Μηδέν. Τρώει. Ο μεγάλος ξερογλύφεται. Πάει κατευθείαν, του λέει όχι ακόμα, πρέπει να φάει λίγο ο μικρός. Και λέει τώρα, για ποιο λόγο πρέπει να φάει πρώτα ο μικρός. Μια εικόνα τελευταία γιατί να μας πεις και για το application του Sky μετά. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος είναι το τάδε όλα κανονικά. Είναι εδώ πέρα ξένιαστος και ξαφνικά πλησιάζει ένας καρχαρίας όπου δεν του κάνει τίποτα. Αλλά... Τι του κάνει τώρα, πλάκα κάνει. Προφανώς ο τύπος τα δε όλα και εντάξει. Ανέβηκε, μέχρι να ανέβει στη βάρκα τα δευτερόλεπτα αιώνες. Για πες μας λίγο και για το... Μέσα από το App Store κάθε χρήστης μπορεί να κατεβάσει το νέο application του Sky. Ναι. Όπου από εκεί πέρα μέσα μπορεί να ενημερώνεται, να βλέπει live τις εκπομπές μας, να ακούει live ραδιόφωνο και φυσικά να μαθαίνει τα πάντα για τον καιρό. Έχει όλες τις κατηγορίες. Και είναι και. Και είναι δωρεάν, προφανώς. Και είναι και. Για smartphone και για tablets. Οκ. Okay, iOS. Οκ. Okay. Ακόμα. Και έρχεται και το επόμενο. Ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εδώ κυρίες και κύριοι τελειώνει η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Χαβάη 5-0 για τη συνέχεια και στις 9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τις 20. Καλό βράδυ.